βάζω εγώ και τον υπερμάχο στρατηγό, ήταν νικητήρα. Εδώ είναι ο Πάτερ Βασίλης σήμερα. Πρέπει να παίζουμε το έκσταση. Γιώργο, δηλαδή. Γιώργο. Τι λέει τον Πάτερ. Είδε μουσική, λέει. Άμα θέλει, λέει, βάζω και την υπερμάχο στρατηγό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλου σα. Βρισκόσαστε στο Λίμπερο 107,4 των FM. Ράδιο Μαρμίτα ονομάζεται η εκπομπή μα. Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο στο μικρόφωνο. Παρέα με Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Εκλεκτός φιλοξενούμενος, ο αγαπητός καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Πάτερ Βασίλειος από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου. Πάτερ, πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς όρισες στο στούντιο. Τάσο, λίγο πιο μπροστά φέρε το μικρόφωνο λέγω για τον Πάτερ. Για λίγο. Λίγο πιο μπροστά. Πάτερ, δεν ακούς. Δεν ακούω. Μισό λεπτό. Θα τα φτιάξουμε όλα εδώ πέρα. Για πες μου τώρα. Όχι. Όχι. Ξανά, στο άλλο. Τώρα, ναι. Τώρα, όχι πάλι, όχι. Ούτε. Μήπως να δώσω τα δικά μου ακουστικά. Τι ομάδα είσαι. Τώρα μη σου πει. Τι ομάδα είσαι. Κατευθείαν στα δύσκολα. Όχι, σας θα πω ΠΑΟΚ. Θα πω ΠΑΟΚ. Αλλά όταν θα βγω έξω θα μπορεί να κλείσει. Και λίγο Άρης στη μέση, Πάτερ. Και λίγο Άρης. Έτσι. Τώρα ακούς, Πάτερ. Όχι. Πάρτε, δώσε τα. Δεν γίνεται. Τώρα θα σε βολέψω. Τώρα, εδώ πέρα. Άστο τώρα. Ναι, εδώ είναι εντάξει. Τώρα εντάξει μας. Ωραία, ωραία. Τι βρήκαμε τη λύση. Εντάξει, εσύ και να μην ακούς δεν πειράζει. Εντάξει. Εσύ και να μην ακούς. Άστο ρε Τάσο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν είναι μεγάλη η δουλειά. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε. Με τον Πάτερ Βασίλειο, με τον Ζάχο, με τον Βασίλη τον Καβαδία. Και με τον κόσμο αργότερα, έτσι. Και με τον κόσμο φυσικά, παρέτσα. Θα πορευτούμε μέχρι τις 10. Σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή. Θα μιλήσουμε, Ζάχο και Πάτερ Βασίλη, για πολλά κοινωνικά θέματα. Θα δώσεις τις απαντήσεις σου, Πάτερ Βασίλη, όπως θέλεις, με το δικό σου λόγο, στα ερωτήματα που θα σας κάνουμε και εμείς. Γιατί είναι κάποια κέρια ερωτήματα που νομίζω ότι δεν έχει την ευκαιρία ο κόσμος να τα ακούει ως απάντηση σε καθημερινή βάση. Άρα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να ενημερωθεί ο κόσμος από έναν πάτερ ο οποίος επιτελεί καθημερινά κοινωνικό έργο στο Ασβεστοχώρι με κοινωνικό ιατρείο, έτσι πάτερ, με φαρμακείο. Κοινωνικό παντοπολείο και με, φαρμακείο. Και με κοινωνικό φαρμακείο. Και πρέπει να υπάρχει στήριξη από όλους μας σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνει ο Πάτερ και όχι μόνο ο Πάτερ Βασίλης, όσοι προσπαθούν σε αυτό, ναι, για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι ανήμποροι, είναι αδύναμοι από πολλές πλευρές. Εδώ να πούμε ότι θα βάλουμε και τον κόσμο λίγο σε, σε αυτή τη διάθεση, σε αυτό το mood, να μπορεί ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει όσον αφορά το κοινωνικό φαρμακείο του Πάτερ Βασίλειου. Έτσι, να φέρει. Εντάξει. Πάτερ, ποια εκπομπή ακούς? Λίμπερο ακούω. Λίμπερο. Ώρα για μπλε. Κύριο Ματζούκη την ακούτε? Τον κύριο Ματζούκη ακούω πρωτίστως. Ώρα για μπλε. Βέβαια, ναι, 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 πάντοτε. Μπράβο, Πάτερ, να την ακούς. Λοιπόν. Να την ακούς γιατί είναι καλή εκπομπή. Βεβαίως. Αυτό που έλεγα είναι να βάλουμε τον κόσμο, εγώ λέω από τώρα κιόλας, Τάσο, έτσι. Να πούμε ότι ό,τι φάρμακο υπάρχει, που φυσικά να είναι σε ενέργεια το φάρμακο, μην είναι τίποτα, έχουν λέξει. Να μην είναι λιγμένο, να βλέπουμε γιατί πολλές φορές παίρνουμε και στο σπίτι εγώ. Να βλέπουμε την ημερομηνία λήξη του φάρμακο, εντάξει. Από το πιο απλό στο πιο πολύπλοκο φάρμακο που έχουμε σπίτι. Να βλέπουμε την ημερομηνία. Πάμε να κάνουμε λίγο ένα λεπτό τα διαδικαστικά. Ναι, να πούμε τους κάτι χωρικούς. Πολύ σημαντικό που αφορά όλο το ακροτήριο του Λίμπερο. Για ένα λεπτάκι και μετά θα περάσουμε θα τα πούμε όλα. Στα κέρια ερωτήματα προς τον Πάτερ Βασίλειο, ο οποίος είναι έτοιμος. Πραγματικά είναι έτοιμος. Προετοιμάζεται εδώ και 4-5 μέρες, γιατί τον έβαλα πάρα πολύ καλά. Ναι, τον έβαλα να έκανε προπόνηση. για να σας απαντήσει και να μας απαντήσει στα δικά μας ερωτήματα, αλλά έτσι. Και στα δικά σας, στο 2310-287 και 38. Και λίγο αργότερα θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες για όλους σας. Αν θέλετε, ωστόσο, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές, να μεταφέρετε κάποιο ερώτημα, κάποιο θέμα στον Πάτερ Βασίλη μηνυματικός, μπορείτε να πληκτρολογήσετε FM, να αφήσετε ένα κενό. Να γράψετε το σχόλιο σας, την ερώτησή σας και να το στείλετε στο 54526. Θα το ρωτήσουμε στον Πάτερ Βασίλη και θα απαντηθεί. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Πρώτος και καλύτερος, το Πορκίτο.
Ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο γνωστή, Καραουλή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda για άλλη μια βραδιά είναι μαζί μας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda, η Mazda Αμανατίδης. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Ωραία. Το ΙΣΑΚ, τεχνική, το πρατήριο και το κομμωτήριο ανανέωση θα διαβάσουμε λίγο μετά, αργότερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε εδώ με έτσι τον Πάτερ. Θα δώσω λίγο το λόγο ευθύς αμέσως στον Πάτερ Βασίλη να μας ενημερώσει και εμάς και εσάς τι έργο επιτελείτε στο ασβεστοχώρι, στο κοινωνικό παντοπολείο, στο κοινωνικό ιατρείο και στο κοινωνικό φαρμακείο. Και ποιοι άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν για να βοηθηθούν σε εσάς, Πάτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Λίμπερο που με κάλεσε να έρθω για να μιλήσω. Είμαι εδώ και 5 χρόνια στο ασβεστοχώρι, έχω κοινωνικό φαρμακείο, ιατρείο, παντοπολείο. Και βοηθούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Έχουμε το παντοπολείο, έχω το ιατρείο ειδικά είναι, έχω 2 γιατρούς έχουμε. Μάλιστα. Τον Γιάννη τον Κουρατζή που είναι ο άνθρωπός μας. Μάλιστα. Ήταν στο Θεαγένιο, ήταν στον Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Τώρα είναι συνταξιούχος και είναι βοηθός μας, είναι ο άνθρωπός μας. Μπράβο τους ανθρώπους. Κάθε Πέμπτη από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 αλλά και κάθε μέρα όταν τον καλούμε έρχεται αμέσως. Ανταποκρίνεται, μπράβο, μπράβο τους ανθρώπους. Μάλιστα δέχομαι ένα βιβλίο στο οποίο μπορούν να καταγραφούν τα άτομα τα οποία θέλουν τον γιατρό. Μάλιστα. Και τον ειδοποιούμε ότι έχεις κάποιους ανθρώπους να έρθουν. Και έρχονται με ένα ραντεβού και έρχονται, ναι. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε... Και παθολόγος υπάρχει, και παθολόγος. Ο παθολόγος είναι αυτός, είναι γενικής ιατρικής. Γενικής ιατρικής, βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά και στο χωριό που έχουμε έναν γιατρό που ήταν μαθητής μου στο σχολείο. Μάλιστα. Όταν κάποιος έρχεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, του λέω να πας στον γιατρό, στον Δημήτρη τον Φαρίνη. Α, στον Δημήτρη και εμένα, ο γιατρός μας είναι, οικογενειακός. Ο άνθρωπός μου είναι αυτός. Πολύ καλός είναι ο Δημήτρης. Τον είχα μαθητή εγώ στο σχολείο. Εξαιρετικός είναι ο Δημήτρης, εξαιρετικό παρακαλώ. Πραγματικά, ναι. Και δεν τον ειδοποιώ και δεν παίρνει καμία. Δίνει μπράβο, και δίνει φάρμακα που έρχομαι εμείς και τα δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς. Βεβαίως. Ωραία. Για το κοινωνικό φαρμακείο. Είναι, έχουμε όλα τα φάρμακα που υπάρχουν μέσα στην αγορά. Τι λες, Πάτερ. Όλα τα φάρμακα. Είναι τόσο μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου. Είναι βοηθάει ο κόσμος γενικά. Πάρα πολύ. Μπράβο. Βοηθάει. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ. Να βάλουμε εδώ τον κόσμο, σου είπα. Τα ράφια είναι γεμάτα με φάρμακα. Και ακριβά φάρμακα, όχι. Και παυσίπονα, τα πάντα, όλα τα παυσίπονα έχουμε εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, γιατί εμείς δεν περιμένουμε από κάποιον, τέλος πάντων από κάποιο κρατικό φορέα και τέτοια να βοηθήσει τις καταστάσεις. Αλλά το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του πρώτα, να βοηθήσει. Άρα γι' αυτό ένας λόγος που γίνεται και η σημερινή εκπομπή είναι ότι ζητάμε την ανταπόκριση του κόσμου. Έτσι. Και στο κοινωνικό παντοπολείο, που θα μας μιλήσει ο Πάτερ Βασίλης σε λίγο, και στο κοινωνικό φαρμακείο, γιατί τα φάρμακα, παιδιά, είναι το α και το ω από μια ηλικία και μετά και όχι μόνο, και σε μικρές ηλικίες στη ζωή μας. Αν δεν υπάρχουν φάρμακα σήμερα, πολλές ζωές, πάρα πολλές ζωές, δυστυχώς θα χαθούν. Άρα, Τάσο, να πούμε τον κόσμο ότι μπορεί να φέρνει στο Λίμπερο ή στο. Πώς θα γίνει, πώς θα κάνουμε τώρα τη φόρμουλα. Επειδή το ασβεστοχώρι είναι μακριά από το κέντρο, είναι περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να ανταποκρίνεται να το φέρνει και εδώ και να τα μεταφέρουμε ή εγώ ή ο Γιώργος ο Ματσιούκης στον Πάτερ. Ή
θα ήταν πολύ ακόμα πιο ευχάριστο να πηγαίνει από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται ο Πάτερ ο Βασίλειος, να γνωρίζουν και τον Πάτερ από κοντά. Βέβαια, βέβαια. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσα στον πολίτη ο οποίος έχει την πρόθεση να συνεισφέρει, να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να γνωρίσει τον Πάτερ που επιτελεί κοινωνικό έργο. Είναι πολύ καλύτερο η ανθρώπινη επικοινωνία, διαφορετικά θα το αντιμετωπίσει από το να έρθει έτσι και να αφήσει. Βέβαια, όσοι μπορούν να το κάνουν θα ήταν πολύ καλό. Βέβαια. Όσοι δεν μπορούν, μπορεί να έρχονται εδώ στο Λίμπερο, λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο, να αφήνουν τη σακουλίτσα τους με τα φάρμακα στην Μαριλής, στον ηχολήπτη μας, και εμείς όμορφα ωραία θα τα συγκεντρώνουμε, ή εγώ ή ο Γιώργος, ο Ματσιούκης, και θα τα πηγαίνουμε στον Πάτερ Βασίλειο για να τα δώσει στους ανήμπορους ανθρώπους που είναι ανασφάλιστοι, που αδυνατούν οικονομικά, που τους έχει χτυπήσει εντάξει, η κρίση. Άνεργη, Θέλουμε τη στήριξη και τη βοήθεια όλων όσων ακούτε, θέλουμε την ανταπόκρισή σας. Θα είναι κάτι πολύ καλό που θα κάνετε και για τους συνάνθρωπους μας και για την ψυχή σας. Λίγο πολύ όλοι έχουμε σπίτι κάποια φάρμακα, Πάτερ, τα οποία είναι για μας ανενεργά, αλλά για κάποιον άλλον βεβαίως, ή θα είναι πολύ χρήσιμα, έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κακό να φέρουμε έτσι κάποια φάρμακα, τα οποία για μας μπορεί να μην λένε και τίποτα, αλλά για κάποιον άλλον είναι το παν, έτσι. Θα πω κάτι πολύ σημαντικό, το ότι σχεδόν κάθε ημέρα, κάθε μέρα, και έρχονται άτομα τα οποία δίνουν στην εκκλησία, στον Αγιώργη. Και εκεί είναι ο Παύλος ή ο Νεοκόρος, ο Νίκος, μου τα δίνουν μέσα στις σακούλες, τσάντες και τις πηγαίνουν συνεχεία στο φαρμακείο μου. Και ρούχα μπορούν να φέρουν. Και ρούχα, να φέρουν. Βέβαια, εγώ θέλω τα ρούχα που έρχονται να είναι καλοσιδερωμένα πλημμένα και προσεγμένα. Βέβαια. Αλλιώς δεν τα δέχομαι. Εννοείται. Έτσι Πάτερ, πρέπει. Αυτό άμα είναι να φέρουν πατσαβούρια, ας τα πετάξουν. Είμαι φτωχός, αλλά είμαι αξιοπρεπής. Μπράβο. Όσον αφορά, Πάτερ, για το παντοπολείο, τι είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, που χρειάζεται να φέρνει ο κόσμος? Δηλαδή, τι είναι αυτά που περισσότερο έχουν ζήτηση για τις οικογένειες? Να το πω πρώτα, έχουμε ψυγείο, βέβαια μικρό είναι το ψυγείο μας, αλλά όταν μας έρχονται κρέατα, κοτόπουλα κτλ. Τα δρομολογούμε την ίδια μέρα. Κατευθείαν να φεύγουν. Αμέσως. Ναι, να φεύγουν. Ωραία. Όταν είναι όμως μακαρόνια, ρύζι, φασόλια κτλ. Αυτά τα... Ναι, είναι κάποια που έχουν διάρκεια ζωής, οπότε βεβαίως, μπορούμε ναι. να τα κρατήσουμε και λίγο καιρό. Να πω κάτι επί τη ευκαιρία. Βέβαια. Από το χωριό μου, η Μαρία Σιαμανή, από Νευροκόπη. Γράμμα. Μακάρι να ακούγεται και εκεί, ακούγεται το λίγο. Ιντερνετικά ακούγεται παντού. Να είναι ευλογημένο. Η Μαρία Σιαμανή με έστειλε ένα τσουβάλι φασόλια. Μπράβο, και τα φασόλια του Νευροκοπίου είναι τα, ναι, καλύτερα, τα καλύτερα φασόλια. Και οι πατάτες είναι ωραίες. Και οι πατάτες, ναι, οι πατάτες. Να φας πατάτα Νευροκοπίου. Βεβαίως. Και να βλέπεις τον Πάοκ πρωταθλητή, τι άλλο θες, Πάτερ? Βεβαίως. Δεν θες ούτε κρέας να φας τίποτα. Πατάτα και τον το Πάοκ πρωταθλητή. Και ο Πάοκ πατάτα είναι, εντάξει. Πατάτα με στέλνει και ο αδελφός μου μας στέλνει πατάτες από εκεί. Βεβαίως, ναι. Πατάτες Νευροκοπίου. Βεβαίως, είναι ναι. φημισμένες. Βεβαίως, ναι. Και μπράβο την κυρία Μαρία, πώς την είπατε, Μαρία? Μαρία Σιαμανή. Μπράβο την κυρία Σιαμανή. Άρα να πούμε τον κόσμο Τάσο εδώ ότι εκτός από τα φάρμακα καλό είναι και κάποια... Ήδη πρώτης ανάγκης. Ήδη πρώτης ανάγκης και εφόσον, ας πούμε, είπε και ο Πάτερ, ας είναι αυτά που έχουν και κάποια διάρκεια ζωής. Δηλαδή, ας πούμε, μακαρόνια, ρύζι, τέτοια πράγματα, να το σώστε. Και ήδη για την ατομική μας υγεία. Έχω, θα το πω, αυτό να το πω, αξίζει να το πω. Έχω και δύο οικογένειες της έντιμης φτώχειας. Προτιμώ να πεθάνω από την πείνα παρά να το μάθουν οι άλλοι. Μάλιστα. Εμείς οι ίδιοι, οι συνεργάτες μου από το κοινικό φαρμακείο, παντοπολείο, ιατρείο, όταν έχουν τρόφιμα, σε αυτές τις δύο οικογένειες τα πάμε εμείς. Μυστικά, μυστικά δηλαδή. Το βράδυ, μπράβο, απόγευμα, το βράδυ, χωρίς να μας δει κανένας. Ναι. Και εγώ αυτή τη τέτοια σου είμαι, Πάτερ, να πω την αλήθεια, και εγώ θα ντρεπόμουν να ζητήσω βοήθεια. Στο βεβαίως. Λέω έτσι, είναι αυτό... Να μην πέσει αυτό το. Ναι, το... Ναι, αλλά ναι, ναι. θα σε εντοπίσουμε αν τυχόν. Αλλά ο Θεός να δώσει να είσαι. Ναι, ναι, κανένας, να μην, και κανένας. Να μην, ναι. Ωραία. Ωραία. Κάποια... Να πούμε ότι ένα τελευταίο νέο. Επίσημο, στις 7 Ιουλίου οι εκλογές. Ναι. Το είπε πριν λίγο. Ναι, ναι. Οι εθνικές εκλογές, όπως πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακόμη δεν είναι επίσημο, το είπε ο Τέτσι, δεν είναι επίσημο ακόμη. Τώρα το εδώ λέει επίσημο. Ναι, εντάξει. Το ανακοίνωσε αυτό, δεν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το ανακοίνωσε... Εντάξει, είναι σαν να το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, καλά, τώρα αυτά... 7 Ιουλίου οι εκλογές, Αθήνα θα είμαι. 7 Ιουλίου, Αθήνα. 7 Ιουλίου είναι Κυριακή, γιατί 6 είναι Σάββατο, έχω βάπτιση.
βαπτίζει η κουμπάρα μου. Άρα δεν θα ψηφίσει μαζί με λίγα λόγια. Άρα δεν θα ψηφίσει μαζί. Αφού θα είμαι Αθήνα, εγώ το έχει 2 μήνες που έβγαλα τα εισιτήρια. Ναι, δεν μπορεί να τα ακυρώσει. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τρόπο να ψηφίσει την Αθήνα. Δύσκολα. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει, όχι, πάτε, όχι. Όχι, όχι, βέβαια. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις άλλες που είχες. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου πεις πώς ξεκίνησε το κοινωνικό φαρμακείο, πάτερ. Επάναστος στο χώρο, γιατί είναι μια ιστορία που πρέπει να την ακούσει λίγο ο κόσμος να παραδειγματιστεί. Ένας οικογενειάρχης. Πηγαίναμε προς την εκκλησία. Μου λέει, πάτερ Βασίλη, δεν είμαι καλά, ρε πάτερ. Η πίεση μου ανεβαίνει συνέχεια. Γιατί, καλή μου, τι να κάνω. Δεν μπορώ να αγοράσω τα φάρμακά μου. Δεν μπορώ. Και πίνω ανά 3 ημέρες. Βρε παλικάρι μου, του λέω. Το κενό που δημιουργείται μεταξύ των 3 ημερών, το χάπι δεν αναπληρώνει εκείνο που έχει. Α, έπαινε χάπι για την πίεση και το έπαινε ανά 3 ημέρες. Ανά 3 ημέρες. Δεν κάνει έτσι. Δεν κάνει. Να πας γρήγορα στο φαρμακείο, να δεις την πίεσή σου, να δούμε τι θα κάνουμε. Πηγαίνει στο φαρμακείο, κατευθείαν φεύγει Παπα-Νικολάου και έκανε μπαϊμπάς, παρακαλώ. Α, είχε πρόβλημα. Ναι. Από εκεί την ημέρα είπα, όχι, δεν γίνεται αυτό. Εγώ θα κάνω κοινωνικό φαρμακείο. Βρήκα 3 συνεργάτες, πολύ καλοί οικογενειάρχες. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Είναι αληθινοί, πραγματικά, προσεκτικοί. Και έκανα το φαρμακείο μου. Και δίνω σε αυτόν μονίμως τα φάρμακα. Τώρα όμως δεν δέχεται, γιατί είναι αρκετά καλά. Δεν μπράβο, δέχεται. Ναι. Μπράβο, πάτε. Αλλά έχουμε άλλες οικογένειες που δίνουμε τακτικά και μονίμως τα φάρμακά τους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να ξέρεις κάτι, ξυστή, όταν μου είπες ότι ανεβάζεις την πίεση του άνθρωπος, πότε έγινε αυτό, πότε? Πριν από 5 χρόνια. 5 χρόνια. Μήπως ήταν Αριανός? Α, όχι, κοίταξε. Μήπως ήταν Άρης? Εγώ δεν κοιτάζω ομάδες. Σε γάμα εθνική ήταν ο Άρης πριν από 5 χρόνια. Ναι. Και ο Άρης μήπως, είναι. Μήπως περίμενε να χάσει ο ΠΑΟΚ και του ανέβαινε η πίεση? Όχι. Μήπως ήθελε άλλο, καμιά ήττα του ΠΑΟΚ, καμιά νίκη του Άρη? Όχι, όχι, όχι. Ιχολύπτα, τι λέει αυτό? Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε λίγο αυτή η εκπομπή που κάνουμε με τον, με τον Ζάχο. Έχει πολύ καζούρα. Έχουμε λίγο όμορφη αντιπαράθεση. Βέβαια, ναι. Ανάμεσα σε ΠΑΟ, Κάρης πιο πολύ, αλλά μας παίρνουν και αεξίδες, Ολυμπιακοί. Παναθηναϊκοί. Ηρακλήδες. Ηρακλήδες, πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Μέχρι και ο παδός του Εθνικού Πειραιώς από την Πάτρα. Μας έχει πάρει, πάτερ Βασίλη, να ξέρεις. Αυτή, γιατί η σχέση αυτή με την Πάτρα όμως? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί τους εξόρισε ο Ολυμπιακός από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Ναι, και δεν είχαν που να πάνε. Πάντως, τους διώξανε αυτοί. Πάντως, εγώ να σας πω ότι στο κάτω σπίτι που είναι ο γαμπρός μου, η κόρη μου και τα εγγόνια μου, είμαι ΠΑΟΚ. Ναι, εκεί πάω, κατάλαβα. Ναι. Όταν ανεβαίνω όμως στο δικό μου σπίτι, είμαι Ηρακλής. Μπράβο, πάτε. Άρης, πότε είμαστε, πάτε? Όταν μια φορά ο Άρης ήταν. Με τον Ατρόμητο, με τον Ατρόμητο έπεσε, έβαλε γκολ ο Άρης. Χάρηκα εγώ. Οι άλλοι με κοίταξαν. Ο γαμπρός. Ο γαμπρός μου. Παναγία. Καλός άνθρωπος. Το γνωρίζεις τον γαμπρό. Καλός άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, αυτός είναι μαζί σας, φυσικά. Εντάξει. Δικός μας είναι. Δικός μας είναι ο γαμπρός. Καλός άνθρωπος. Είναι ψυχούλα, είναι ψυχούλα. Έτσι, έτσι. Βέβαια είναι ψυχούλα. Βέβαια, ναι. Πολύ ωραία, πάτερ. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο. Λέτε ωραία για την υποσχέση των ΠΑΟΚ, μάλλον. Όχι, εγώ είμαι Άρης. Εγώ είμαι από την άλλη. Δεν το βλέπεις που είστε αναχωρημένος. Πάτε, εγώ είμαι από την άλλη όχθη του ποταμού. Αυτή είναι από τη μία, εγώ είμαι από την άλλη όχθη. Είμαστε στις δύο όχθες. Μετά από 10 χρόνια, γιατί κάναμε στην τηλεόραση με τον Ζάχο 5 χρόνια πιο παλιά. Μετά από 10 χρόνια βρεθήκαμε πρώτη φορά ραδιοφωνικά σαν ζευγάρι. Και πήρε ο ΠΑΟΚ τον Ντάμπλ. Πήρε και πρωτάθλημα και κύπελο. Γουρλίσει είναι. Δεν πειράζει. Καλό. Εγώ χάρηκα. Αυτός δεν χάρηκα. Εγώ δεν χάρηκα. Πάτε να πούμε κάτι. Να λέμε την αλήθεια, ειλικρινώς. Εγώ λυπήθηκα. Να πω κάτι. Εγώ από αθλητικά δεν ξέρω πολλά, αλλά βλέπω οι παίκτες του ΠΑΟΚ όλοι είναι πληρωμένοι καλά. Ναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία από τον χωρηγό εκείνον, τον άνθρωπο. Από τον πρόεδρο. Από τον πρόεδρο. Από τον Γιάννη Σαββίδη. Βεβαίως, ο οποίος δίνει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Εάν και άλλες ομάδες είχαν αυτούς τους χορηγούς, να είχαν πλούσιους. Θα ήταν και εκεί. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε τόσο πλούσιους. Θα σου έλεγα για το Ραούλ Μπράβο, ότι είναι έτοιμος να λάβει κάποια. Παλιός παίκτης του Άρη είναι. Του Άρη. Της Βέρειας, του Άρη και του Ολυμπιακού. Ισραήλ.
Και τη Ρεάλ. Ρεάλ βασικό. Αυτό τον πιάσανε για στημένα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Είπε αυτά. Απαταιωνιέ πατέρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Δεν θα το πει. Δεν θα το πει. Αύριο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μα έκανε νόημα ο Ιχολήπτη και έχει δίκιο. Ξεπεράσαμε ήδη κατά 5 λεπτά την προκαθορισμένη ώρα. Σε λίγο και πάλι μαζί με τον Πάτερ Βασίλειο εδώ θα βγάλουμε και κόσμο. Θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. 287 και 38. Οι γραμμέ θα είναι ανοιχτέ ανα πάσα στιγμή. Έχουμε κάποια ερωτήματα εμείς για τον Πάτερ που θα θέσουμε εδώ να μας τα απαντήσει μετά τον break. Αλλά μπορείτε ανα πάσα στιγμή να διακόπτετε και να κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις στον Πάτερ Βασίλειο. Θέλουμε τον κόσμο, να επαναλαμβάνω, να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και στο κοινωνικό φαρμακείο και στο παντοπολείο. Τα δύο πράγματα τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς που είμαστε απ' έξω, να βοηθήσουμε εδώ πέρα να συγκεντρωθούν πράγματα τα οποία θα τα δώσουμε, τα μαζέψουμε και θα τα δώσουμε στον Πάτερ Βασίλειο. Θα το λέμε συνέχεια μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλιν και ο Πάτερ Βασίλειος είναι ο αγαπητός εκλεκτός σήμερα καλεσμένος εκπομπής. Μια διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχετε μάθει, που γνωρίζετε καθημερινά. Ωραία πράγματα είπαμε στο διάλειμμα, εδώ με τον Πάτερ. Και στο διάλειμμα και καθ' όλη την ώρα της εκπομπής μέχρι τις 10, θα λέμε όμορφα, χρήσιμα πράγματα για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας και για να κατατοπίσουμε σωστά και την νεολαία, η οποία ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από κάποιες καταστάσεις. Κακοπροαίρετες. Εδώ θα είμαστε 23-10-287. Ανοίγουμε για τις γραμμές. Οχτάρια. Ήδη υπάρχει μια γραμμή από ό,τι μου λέει λοιπόν, ο Βασίλης εδώ. Πριν πάρουμε τον φίλο, επαναλαμβάνω. Για το κοινωνικό παντοπολείο και για το κοινωνικό φαρμακείο. Ό,τι μπορούμε να φέρουμε από φάρμακα, προσοχή να μην είναι λιγμένα, να ρίξουμε μια ματιά έτσι, να μην έχει περάσει ημερομηνία λήξεως. Και φυσικά, ό,τι σε τρόφιμο υπάρχει σε μακράς διάρκειας που μπορούμε να το φέρουμε έτσι κι αλλιώς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, ναι, εντάξει, ρύζι. Ας πούμε έτσι, μακαρόνια, φασόλια, αλεύρι, φακές, αλεύρι, τα πάντα. Λάδια, χαρτί υγείας, χαρτί πάντα, κουζίνας, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, πάμπες. Ό,τι μπορούμε να... Ναι. Ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι δηλαδή και μπορεί ο καθένας, έστω ρε παιδί μου, από ένα πακέτο μακαρόνια να φέρει. Είναι σύν. Θα είναι μεγάλη βοήθεια. Έχουμε γραμμή είπες. Νομίζω ναι. Βασίλη, έχουμε γραμμή. Ωραία. 23-10-287 και 38 οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-20-6. Πάμε στην πρώτη γραμμούλα για σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σας ναι. Ακούμε καθαρά. Ωραία, τέλεια. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους και στον Πάτερ. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σου αν θέλεις να μας πεις. Την ευλογία σας. Ελένη Λούση. Λέγομαι. Ελένη. Λούση, ευλογία Ελένη στην οικογένεια. Καλησπέρα Ελένη. Να είστε καλά και συγχαρητήρια και για το έργο που επιτελείτε. Ακούω από την αρχή την εκπομπή. Και πραγματικά θέλω να πω ότι σπανίζουν άνθρωποι. Δεν την κάνουμε μόνοι μου, δεν κάνει τη δουλειά με τον κόσμο εσάς. Και εσείς και όλοι όσοι παίρνουν μέρος σε αυτό, το οποίο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί στους καιρούς που ζούμε, νομίζω είναι πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς. Και έχω καλούς συνεργάτες στο κοινωνικό φαρμακείο ιατρείο. Αυτό όλη η ομάδα. Οπωσδήποτε δεν είναι πάντα μόνο ένας, αλλά όλοι οι άνθρωποι θεωρώ είναι αξιέπαινοι που βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, μάλλον πιο πολύ θα ήθελα να ακουστεί και από έναν τέλος πάντων ιερωμένο σχετικά με αυτό το ερώτημα, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούω από πολλούς ανθρώπους γύρω μου. Είναι σχετικά με τη θεία κοινωνία. Ακούω πολλούς ανθρώπους γύρω μου, συγκεκριμένα και τις άλλες που ήμουν στο λεωφορείο, δύο κυρίες συζητούσαν σχετικά με αυτό. Όπως και επειδή στο ίντερνετ βλέπω σε πολλές ομάδες γίνονται διάφορες διαμάχες για αυτό το ζήτημα. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, συχαίνονται τη θεία κοινωνία. Δηλαδή φοβούνται, δεν κοινωνάνε και δεν κοινωνάνε και τα παιδάκια τους ή τα μωρά τους, γιατί συχαίνονται από το ίδιο κουτάλι, φοβούνται πάρα πολύ τη μετάδοση ασθενειών μέσα στη θεία κοινωνία και αποφεύγουν. Θα ήθελα αυτό να τοποθετηθείτε πάνω σε εδώ αυτό. Να σας πω κάτι πραγματικό. Σπίνα Λόγκα. Στην Κρήτη. Η Λεπρή. Και πήγαινε κάποιος ιερέας, θα με κάτι να κλάψω τώρα, πήγαινε κάποιος ιερέας, έκανε λειτουργία
και όλοι οι από έξω κοιτούσαν από τις πέτρες εάν θα κατέληγε ο ιερεύς τη Θεία Κοινωνία μετά την κοινωνία των λεπρών. Ναι. Κοινωνούσαν οι λεπροί και μετά ο ιερεύς κατέληγε όλη τη Θεία Κοινωνία. Και όταν η κοπέλα εκείνη είδε ότι ο ιερεύς καταλύει τη Θεία Κοινωνία, έμεινε έτσι έκπληκτη. Και λέει, αλήθεια, τι είναι αυτή η δύναμη? Μα η Θεία Κοινωνία δύναμη είναι. Εμείς καταλύουμε τη Θεία Κοινωνία όπου και αν βρισκόμαστε. Και στο νοσοκομείο που πηγαίνουμε και παντού όταν λειτουργούμε, κοινωνούμε τη Θεία Κοινωνία. Αλίμονό μας, αν σκεφτούμε δηλαδή ότι δεν το συζητώ παραπάνω. Ναι, η Θεία Κοινωνία είναι η δύναμή μας. Εγώ το, πώς να το πω, το λέω αυτό, γιατί είναι ένα σύνηθες ερώτημα στα χίλια πολλών ανθρώπων και το συναντάω πολύ συχνά γύρω μου. Δηλαδή είναι με ένα ιδίως, στα πάρα μικρά, πολύ συχνό. Ιδίως στα μικρά παιδάκια. Και, ναι, εγώ, και γονεί δηλαδή, αποφεύγουν γιατί φοβούνται για τα παιδάκια. Εγώ δίνω συγχαρητήρια, στην Αχυροποίητο, στην Παναγία Δεξιά την Εκκλησία, όπου το έχουν εφαρμόσει αυτό. Όλα τα παιδιά κοινωνούν και μετά κοινωνούν οι μεγάλοι. Αλλά εγώ το λέω ότι δεν έχει σημασία τι γίνεται, μάλιστα, αλλά καλή αρχή αυτή. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και εγώ θα ήθελα και στο χωριό μου, στα Σβεστρό, να είναι έτσι, θα ήθελα. Πραγματικά το ήθελα. Πρώτα να κοινωνήσουν όλα τα παιδιά, τα ευλογημένα, τα μικρούλικα εκείνα, μάλιστα, και μετά να κοινωνήσουν και οι μεγάλοι. Εγώ την Παναγιωτούλα τη φέρνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα πάτερ στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Κοινωνεί το παιδί, δόξα τω Θεώ, πέντε χρονών, το βάπτισες και όλα. Και βέβαια τι. Χέρι άκρας υγείας. Ναι. Δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν είχαμε κάποιο θέμα. Και το θυμάμαι από μικρός που μας το λέγανε. Και όταν μας πήγαιναν στο σχολείο και οι δάσκαλοι μας, στο δημοτικό στη Νεάπολη, στον Άγιο Γιώργο Νεαπόλεως, και μας κοινωνούσανε πάρα πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τόσο μεγάλη ευλογία που παίρνουμε εκείνη τη στιγμή, που και άρρωστος να είναι ο προηγούμενος από εμάς, δεν πρόκειται να κολλήσει. Τίποτα, αλλημονόμαστε. Θυμάμαι δηλαδή. Μην μπαίνει αυτός ο πειρασμός στην καρδιά των ανθρώπων. Μην μπαίνει. Είναι η δύναμη του Χριστού που τα πάντα θεραπεύει. Τα πάντα. Εγώ ήθελα απλά να το θέσω γιατί το ερώτημα αυτό, γιατί είναι ένα σύνηθες ερώτημα, το ακούω συνέχεια γύρω μου και είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτή την άποψη. Εγώ θέλω να φύγει αυτός ο πειρασμός. Γι' αυτό θα ήθελα να τοποθετηθείτε κιόλας, γιατί αποφεύγουν και οι ίδιοι και τα παιδάκια τους και τα μωράκια τους, φοβούμενοι. Να μην υπάρχει αυτός ο πειρασμός. Μετάδοση ασθενειών, αλλά και επειδή συχαίνονται γιατί. Να μην μπει αυτός ο πειρασμός. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση να κάνετε στον πάτερ, γιατί έχει άλλες γραμμούλες? Όχι, αυτό θα ήθελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ καλή η ερώτηση. Η ερώτηση ήταν φοβερή. Ελπίζουμε να σας έδωσε την κατάλληλη απάντηση ο πατέρας. Έχετε παιδιά στο σχολείο, στο γυμνάσιο Λύκειο? Όχι, εγώ δεν έχω. Εντάξει. Απλά είναι. Γιατί έχω μια προσευχή πολύ ωραία για τους μαθητές. Αν θέλουν να βρουν την προσευχή αυτή στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τη δώσετε και να μας. Θα την πάρω εγώ και θα την κάνω κοινοποίηση. Έτσι. Στην ομάδα. Θα τη δει όλος ο κόσμος. Στην ομάδα, οπότε θα τη δούμε όλοι. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια σας. 2310 287 και 38 για γραμμές είναι δικές σας. Ο Πάτερ Βασίλειος είναι εδώ να απαντήσει σε όποιο ερώτημα σας προβληματίζει και έχετε απορία, να πάρετε μια άλλη διαφορετική άποψη από τον Πάτερ Βασίλειο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Πάτερ Βασίλειο, τι ομάδα είστε? Κοίταξε, γιατί με δυσκολεύεις τώρα? Πάτερ Βασίλειο. Πάτερ Βασίλειο, τι ομάδα είστε? Να πω, το είπα και προηγουμένως. Ηρακλής είπε. Όχι, ναι, εντάξει. Αλλά όταν είμαι στο κάτω σπίτι που είναι ο γαμπρός μου και τα εγγόνια μου και η κόρη μου, είμαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, και αναγκαστικά ο άνθρωπος, εντάξει. Και όταν παίζει η ομάδα πραγματικά. Ναι. Πάτερ Βασίλη, δεν ακούσα αυτό που είπατε, όμως μπορώ να σας δώσω συγχαρητήρια για το πραγματικά θεάριστο έργο που κάνετε. Να ζήσει. Ναι. Λοιπόν, και πήρα έτσι να σας πω απότομα, γιατί λέω, εάν δεν μου απαντήσει, θα του πω ευθέως, ανήκεις σε κανένα πολιτικό κόμμα και απαντάς διπλωματικά. Όχι. Άρα λοιπόν, πάτερ, απαντήσατε, αν και δύσκολα. Τέλος πάντων, αλλά
Ήθελα να σταθώ λιγάκι. Μοσχοβίτες είσαι. Τώρα τι να σε μουσείπα, θα σε πάρω συγκρότημα εσένα. Εσύ έχεις αυτή για όργανο είσαι εγώ, για όργανο. Για μουσικό όργανο. Ναι. Για τι όργανο έχεις. Λοιπόν, ήθελα απλά να πω την καλησπέρα μου και να... Καλά έκανες. Ό,τι μπορεί ο κόσμος, ό,τι μπορούμε μάλλον καλύτερα. Λοιπόν, όχι μόνο για αυτή την προσπάθεια που κάνει ο πατέρας Βασίλης, αλλά για όλες τις προσπάθειες, όλες είναι ευπρόσδεκτες και πολύ, ας πούμε, μεγάλη ως προσφορά στην κοινωνία. Επίσης, για αυτό που είπε, που με εντυπωσίασε, το ήξερα, μου το θύμισε, Πάτερ, για τον ιερέα, ο οποίος μετά από τους λεπρούς είπε τη θεία την κοινωνία, που ναι, πράγματι, για όσους φυσικά το πιστεύουν, όσοι είναι κοντά σε αυτό που λένε στο Θεό, γιατί καμιά φορά λες κάτι και σε, ας το πούνε, σε κοιτάνε με μισό μάτι ή λένε τώρα τι μας λες. Πάση περιπτώσει, για αυτούς που το δέχονται, ρε παιδί μου, κάποιοι ας μην το δέχουν, θέλουν. Είναι μεγαλείο. Και δεν υπάρχει πιο δυνατό, να σας το πω, πιο δυνατή αγάπη αυτό που σου δίνει η Θεία Κοινωνία. Βέβαια, η ζωή μας είναι η ζωή και η δύναμή μας. Είναι το ανώτερο. Ανώτερο, δεν υπάρχει ανώτερο, είναι αλήθεια. Έτσι είναι το ανώτερο, Πάντερα. Αυτό ήθελα να πω για να το τονίσω. Να δώσω την αγάπη μου εκεί στον Τρουλίνγκ, να δώσω τον Τάσο, το συζητάω. Λοιπόν, Πάτερα Βασίλη, γερός να είστε. Τάσο είναι ο άνθρωπος μου, είναι ο Τάσος. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Εγώ έχω μια ερώτηση στον Πάτερ Βασίλη, θέλω να κάνω. Εάν πραγματικά στην εκκλησία αν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέοι σε ηλικία, αν πηγαίνουν πλέον, γιατί επί το πλαίσιο λέμε, είναι συνυφασμένη η ιδέα ότι στην εκκλησία είναι μόνο οι γέροντες, μόνο οι μεσήλικες. Αυτή η ιδέα επικρατεί. Αν υπάρχει νεολαία στην εκκλησία, πάντα. Υπάρχει. Υπάρχει νεολαία και φαίνεται αυτό μέσα από τα κατηχητικά, φαίνεται, μέσα από τους κύκλους λειτουργίας του Ιερού Ναού. Υπάρχει νεολαία, ναι. Υπάρχουν άτομα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στο έργο αυτό. Βεβαίως, ναι. Αν θέλουν ορισμένοι να έρθουν να δούνε τι γίνεται το Σάββατο. Το Σάββατο γίνεται πανηγύρι στον Ιερό Ναό. Πανηγύρι από τα παιδιά. Μάλιστα. Έχουμε πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Δοξάζομαι τον Θεό, δοξάζομαι τον Θεό. Και επειδή παραβρέθηκα και στην περιφορά του επιταφείου, Πάτερ Βασίλη, φέτος, δόξα τον Θεό, και στην Ανάσταση έτσι μία ώρα πριν μπόρεσα και ήρθα. Για τα βεγγαλικά θα πήγες εσύ. Όχι. Είναι υπέρ των βεγγαλικών, Πάτερος. Καλό, ωραίο αστείο, αλλά κάποιες στιγμές όντως είναι ιδιαίτερες. Ναι, εντάξει. Επειδή εγώ θα την πω. Χαριτολογώντας το είπα. Καλά κάνεις. Θα την πω την αμαρτία μου. Δεν έχω την ευχέρεια. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, αγορίνα μου. Δεν έχω την ευχέρεια να πηγαίνω πολύ στην εκκλησία και είναι λάθος αυτό, είναι μέγα λάθος. Και εσύ χάνεις. Το ξέρω, Πάτερ. Όταν μπορώ, πηγαίνω. Αλλά, ένα σταυρό, Πάτερ, όποτε περνάω από την εκκλησία και μια μικρή προσευχούλα από μέσα μου, έτσι, προσπαθώ να τη λέω. Τάσο, δηλαδή αυτό που μου βγαίνει, ας πούμε. Εγώ χαίρομαι την οικογένειά σου, Τάσο. Χαίρομαι την οικογένειά σου. Και την επικοινωνία που έχουμε μαζί, αυτή είναι... Δόξα τω Θεώ. Πολύ σημαντικό. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Έχουμε γραμμή, Βασίλη. Ναι, έχουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλο ή φίλη. Καλησπέρα. Τώρα δεν είναι σίγουρο. Καλησπέρα. Να χαίρετε, καλησπέρα. Μόνο στοίχημα, δεν πιάνω στοίχημα μόνο. Μ' ακούτε. Σας ακούμε. Το όνομά σας, αν θέλετε, βέβαια. Εγώ είμαι η Αγγελική. Γεια σας, Αγγελική. Και πήρα να πω τον πατέρα Βασίλειο πόσο πολύ τον αγαπάω. Είμαι πνευματικό του παιδί. Πατέρα, ποια είσαι ευλογημένη. Η Αγγελική είμαι με τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο. Α, να ζήσει. Τριανδρία, έτσι. Πόσο πολύ σε αγαπάμε. Τριανδρία, έτσι. Το ήξερε ότι θα έρθω εδώ. Δεν ξέρω, εγώ το έκανα μια κοινοποίηση στο Facebook. Πάτερ. Να είναι ευλογημένη. Ναι. Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά, ρε. Την ευχαριστώ μας και την αγάπη μας. Αγγελική. Εγώ σας αγαπώ, Αγγελική. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μας αρέσει να. Μας αρέσει να ακούμε νέες φωνές. Θα θέλαμε τώρα να μας πεις έτσι λίγο, γιατί είναι και λίγο αθλητικό το ραδιοφωνικό. Τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Φαίνεσαι. Από το ήθος. Αγγελική, και σχημάτισα μια καλή άποψη για 38 δευτερόλεπτα, αλλά μου τη χάλασες. 38 δευτερόλεπτα κράτησε. Άντε, εντάξει. ΠΑΟΚ μέχρι το κόκκινο. Εντάξει, άντε. Το δέχομαι. Εγώ το κατάλαβα ότι είναι ΠΑΟΚ.
ήταν ευχάριστη, ναι, ευγενική και χαμογελαστή. Ναι. Αυτό το... Την είδε από το ραδιόφωνο, το καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Την είδε από το ραδιόφωνο και χαμογελαστή. Καταρχήν είναι καλό. Τον πατέρα Βασίλη, δεν θα μπορούσα να είμαι αλλιώς. Αγγελική, ανάλαση, είπε. Άλλο εννοούσε αυτό. Είσαι χαμογελαστή λόγω του ΠΑΟΚ, κατάλαβε. Πώ σε είδα από τώρα. Έχει καμιά οθόνη αυτό και σε βλέπει. Όχι, αυτό είναι εύκολο να το εξηγήσει. Ο ΠΑΟΚ ζει σε μια χαρά διαρκείας μετά τους δύο πανεγυρισμούς στο Λευκοπύργο από την κατάξυση. Θα την παρέρχομαι, Αγγελική, θα την παρέρχομαι. Όντως, πάντως ο πατέρας Βασίλειος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Φαίνεται αυτό. Τον έχουμε πατέρα μας και τον αγαπάμε πάρα πολύ και σας ακούμε. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι 9 παρα 2 λεπτά, Τάσο. Κάνε την ερώτηση που θέλεις. Και θα... θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση στον Πάτερ Βασίλειο. Μην με δυσκολεύεις πολύ. Άμα σε δυσκολεύεις ο Πάτερ, θα κάνω κύκλο. Θα τον γυρίσουμε στον Ηρακλείο. Θα πούμε τα εύκολα. Αν υπάρχει, αν διαπιστώνετε ότι υπάρχει σωστός τρόπος που ντύνονται οι κυρίες, οι δεσποινίδες που έρχονται στην εκκλησία, ή όπως νιώθει ο καθένας μπορεί να έρχεται, ας πούμε, στην εκκλησία. Πρέπει να είναι, ας πούμε, ευπρεπής, πρέπει να είναι συμμαζεμένος, να μην είναι αποκαλυπτικές οι γυναίκες, να μην είναι τόσο τα κραγιόν, οι σουβάδες που βάζουν εδώ, τα make-up και τα eyeliner, πώς τα λένε αυτά, τις τρέλες. Και γίνονται αγνώστες. Γιατί μπορεί να δεις τώρα μια νηψιά σου, ας πούμε, πάτερ, τη μία μέρα να είναι μελαχρινή, την άλλη μέρα να τη δεις κοκκινομάλα, την άλλη εβδομάδα να τη δεις ξανθιά. Και μετά να τη δεις καστανό, ξέρω, και να με τη γνωρίσεις. Και έτσι όπως δίνονται και βάβονται, μερικές τους κόμουν και τα χείλη τους, σαν τις τσίπησαν μέλισσες γίνονται. Να, ναι, έτσι κάνουν. Ναι. Κατάλαβες. Εσύ τα λες λίγο, ναι, πολύ έτσι εμφαντικά. Πώς. Αλλά εγώ το δέχομαι αυτό που λες, δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν πρέπει λίγο στην να είμαστε... Στην εκκλησία να ερχόμαστε ευπρεπώς ενδεδειμένοι και όχι προκλητικοί. Όχι προκλητικοί. Η εκκλησία είναι να πας να προσευχηθείς, να επικοινωνείς με τη χάρη του Θεού, να βλύεις την εικόνα και να μην πάθει τίποτα η εικόνα, να μην πάθει τίποτα η εικόνα. Και ο νεοκόρος τρέχει αμέσως να καθαρίσει, δεν πρέπει έτσι. Με το κραγιόν εννοείς. Ναι, 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 ναι. Να πάει, να πάμε με σεπνότητα και με καλοσύνη πραγματικά. Τότε, εάν αληθινά πηγαίνουμε στην εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, κατάλληλα προετοιμασμένοι, είναι βέβαιο ότι η Θεία Κοινωνία και όλη η παρουσία μας στο ναό θα έχει ευεργετική επίδραση. Έτσι είναι, πάτερ, γιατί να σου πω τώρα την αλήθεια. Πάνε κάποιες κυρίες, δεσποινίδες. Μην κατηγοράμε τώρα. Ναι, δεν είναι κατηγορία, είναι η αλήθεια που το έχω διαπιστώσει και εγώ. Πάνε προκλητικά κάποιες ντυμένες, ναι, ναι, με στενά παντελόνια, με συγχωρείς, με αυτά, με κοντές φούστες. Δεν πρέπει. Ναι, αλλά εκεί τώρα ο αρσενικός όμως διαολίζεται, με συγχωρείς, πάτερ μου. Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, εγώ, δεν πρέπει. Καταλάβες, δηλαδή. Αυτό εδώ λέμε. Δηλαδή, και όποιος το παραδέχεται, για μένα είναι ψεύτης. Αλήθεια, Τάσο μου. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να προσθέσω κάτι ακόμα, Τάσο μου. Μάνο μου, τι κάνεις. Θες να μπεις μέσα ή να έρθω εγώ έξω. Τώρα στο διάλειμμα. Ωραία. Εντάξει. Μάνος Αναγνωστόπουλος, κυρίες και κύριοι, το αγαπημένο παιδί εδώ του Λίμπερο. Για όλα τα μηχανοκίνητα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Έτσι. Εδώ ανοίγεται στις 9 η ώρα και μαθαίνετε τα πάντα. Έλα, πάτερ μου. Λοιπόν, spoiler. Θα ήθελα για τη Θεία Λειτουργία να πω, ναι, κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Δύο φορές ο ιερεύς, ο κάστοτε ιερεύς που λειτουργεί, ένα πριν από το πιστεύω και ένα μετά το πάτερ μου, λέει ειρήνη πάση. Μάλιστα. Προτού ακόμα πει ο ψάλτης τα σκεφαλά στο Κυρίο κλείνομεν, θα πρέπει να κλείνουμε την κεφαλή μας έτσι απαλά, ναι, όχι πολύ. Παίρνουμε την ηρεμία από το Χριστό. Πότε γίνεται αυτό, πάτερ? Μία πριν το πιστεύω, λέει, ειρήνη πάση. Ναι, άμπραβο. Α, κοιτάμε χαμηλά εκεί. Να σκύψουμε λίγο απαλά. Και να μετά το πάτερ πάλι, ειρήνη πάση, λέει ο ιερεύς. Να κάνουμε αυτή. Θα το πω και μη γελάσετε αυτό που θα πω. Είναι το λεξοτανίλ του χριστιανού. Το ηρεμιστικό δηλαδή. Μάλιστα. Ηρεμή δηλαδή. Για να το πει, το γνωρίζει ο Χριστιανός για να το κάνει αυτό, πάτερ. Εγώ δεν πολλοί το ξέρω. Πολλοί που αυτό έρχονται κοντά μου, ναι, το λέω. Είδες, αυτό. Εγώ ξέρεις τι γνώριζα. Που κάναμε το σταυρό μας. Και το σταυρό και μαντολίνο. Ναι, κανονικό σταυρό. Κανονικό σταυρό. Κότσι, ακούς. Συγγνώμη λίγο, Χρήστο. Δόξα σε Κύριο το κάνουμε. Πού το κάνουμε το σταυρό μας? Παντού. Όταν ακούμε το όνομα της Παναγίας.
Βέβαια, όταν ακούμε το όνομα του Αγίου. Προσέξτε. Όταν ακούμε το όνομα της Παναγίας. Της Παναγίας Αχράντου. Όταν ακούμε τον εορταζόμενο Άγιο. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Δημήτριο, Άγιο Γεώργιο. Όταν λέμε του Πατρός και του Αγία Τριάδα. Του Πατρός και του Αγίου Αυτό. Πάτερ, αυτό που λες, έχω ένα φίλο που το κάνει έτσι όπως το λες, μαντολίνο. Το λέω, τι κάνεις. Άχρηστο ναι, είναι. Ναι, μαντολίνο. Δηλαδή να πάει στο μέτωπο κανονικά στα ναι. χέρια. Κανονικά. Μαντολίνο όπως το είπες ακριβώς. Ναι, όχι μαντολίνο. Σταυρό κανονικό. Ωραία, πάμε να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ θα είναι ο Πάτερ Βασίλης μέχρι τις 10 για οποιαδήποτε απορία έχετε. Επαναλαμβάνω, βοηθήστε. Το, όλοι. Το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο εδώ του Πάτερ Βασίλειου μπορείτε να φέρνετε εδώ στο Λίμπερο όποια ώρα. Εντάξει, πρωί τώρα είναι η Μαριλή. Λέω το Σοφού 18. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο ή στη Μαριλή θα αφήνετε εδώ στον Νικολίπτη τουλάχιστον τα φάρμακα που φάρμακα είναι... που δεν χρειάζεστε έτσι. Και οτιδήποτε είδη πρώτης ανάγκης για ό,τι πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα σπίτι από τρόφιμα μέχρι χαρτιά υγείας. Ναι, χαρτί ναι, κουζίνας, πάμπερς, οδοντόκρεμες, ό,τι πιστεύετε μπορείτε να τα φέρετε εδώ και να τα πηγαίνουμε εμείς στον Πάτερ Βασίλειο, στον Αγιώργη, στον Σβεστοχώρη ή μπορείτε να πηγαίνετε απευθείας στον Άγιο Γεώργιο ή ο Πάτερ θα είναι ή κάποιος αντιπρόσωπος εκεί της Εκκλησίας να γνωρίζετε και τους ανθρώπους από κοντά για να δείτε και τι έργο παράγουν. Έτσι, έτσι και μην σκεφτεί κάποιος ένα πραγματάκι και το λίγο είναι πολύ έτσι. Ο καθένας από ένα πραγματάκι εννοείται, να φέρει. Εννοείται. Κάναμε δουλίτσα. Έτσι, λοιπόν, πάμε, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε με μια διαφορετική εκπομπή, νομίζω και καλύτερη από τις προηγούμενες. Τον Πάτερ Βασίλειο έχουμε εδώ πέρα, φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα. 23 10 287 και 38 για ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο σε όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει, να απευθύνει κάποιο ερώτημα εδώ στον Πάτερ Βασίλειο και φυσικά επαναλαμβάνω να βοηθήσουμε όλοι μας να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στο κοινωνικό παντοπολείο και στο κοινωνικό φαρμακείο που εδρεύει έτσι. Στο Ασβεστοχώρι, έτσι Τάσο. Έτσι. Μπορείτε να φέρετε πράγματα, επαναλαμβάνω, εδώ πέρα στο Λίμπερο, στον έκτο όροφο βρισκόμαστε στην Λέοντος Σοφού 18 έτσι. Και εμείς θα βρούμε τρόπο ή με τον Γιώργο Τοματζούκη και φυσικά και ο Τάσος, γιατί μένει στο Ασβεστοχώρι ο Τάσος, να τα δώσουμε έτσι στον Πάτερ Βασίλειο για το κοινωνικό, επαναλαμβάνω, παντοπολείο και κοινωνικό φαρμακείο που έχει. Στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος και λέει, ρώτα τον Πάτερ Βασίλη αν μπορεί να αναφερθεί και να πει 5 κουβέντες ή 2 λόγια για την σημασία της νηστείας προς τον άνθρωπο. Βεβαίως. Τι σημασία έχει η νηστεία, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να νηστεύουμε. Πρώτα-πρώτα είναι εντολή αγιογραφική, από την Αγία Γραφή. Μάλιστα. Αλλά όσοι νηστεύουμε αληθινά, θα ζήσουμε και περισσότερα χρόνια. Όχι μόνο από διατροφή εννοείς. Διατροφή και διατροφή και η συγκράτηση της γλώσσας. Πάτε λίγο εδώ μόνο, αν θέλεις, στο μικροφωνάκι. Και η συγκράτηση της γλώσσας έχει μεγάλη σημασία. Συγκράτηση της γλώσσας. Βεβαίως. Ποτέ σαπρός λόγος να μην βγει από τα χείλη μας. Μαλώνω κι εγώ με την Παπαδιά καμιά φορά και αν τα ακούει τώρα θα με μαλώσει ύστερα. αλλά ποτέ δεν θα πω ασχημή κουβέντα. Ευλογημένη θα πω. Όχι άλλα λόγια. Διότι τα σκληρά λόγια είναι αγκάθια. Και όταν εκνευρίζεσαι, Πάτερ, και που λένε να πω μια όσο λαϊκή μέσα, σαν εμένα όσο... το αίμα στο κεφάλι. Ναι. Πώς συγκρατήσεις. Ευλογημένη. Θα πω άγρια φωνή, αλλά ευλογημένη σου είπα. Δεν σου είπα κάτι άσχημο. Ναι, έτσι έμαθες. Εγώ δεν έμαθα να λέω ευλογημένα, έμαθα να λέω κάτι άλλο όμως. Εγώ σιγά-σιγά. Και δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Σιγά-σιγά να τα ξεριζώσεις εκείνα. Ναι. Τα πάθη, να φεύγουν τα πάθη και οι κακές συνήθειες και με ηρεμία να προχωράμε στη ζωή μας. Είναι να διαβάζουμε καλά βιβλία με καλό περιεχόμενο. Όχι βιβλία τα οποία έχουν λόγια άσχημα μέσα. Ναι. Καλά βιβλία. Εγώ πάτε δηλαδή τώρα που είμαι 49 χρονών, προλαβαίνω δηλαδή να τα βγάλω από τα αυτά όλα που όλα δυνατά μέσα. Είναι. το πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά. Όταν κάτι πιστεύομαι, όλα μπορεί να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο τσατήλας, λίγο νευρικός είμαι. Οργίζεστε, αλλά μία αματάνεται. Μάλιστα. Και εγώ οργίζομαι από μερικά που ακούω και καμιά φορά και στην εκκλησία. Ορίομαι και στην εκκλησία. Αλλά τα λόγια μου θα είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Προσεκτικά. Βεβαίως. Ποτέ, γιατί είναι αγκάθια.
Άρα λοιπόν σταδιακά λες και με καλή πρόθεση από τον καθένα μας. Βέβαια. Μπορούμε να βελτιώσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τα δύνατα παρά ανθρώπους γίνονται δυνατά παρά το Θεό. Αυτό που, που λέγαμε και στο διάλειμμα Πάτερ, αυτό που θέλετε για, για τα παιδιά που είπαμε που γράφουν σε λίγο και ώρα θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και είπατε ότι έχετε μία ευχή, μία προσευχή όσον αφορά τους μαθητές οι οποίοι θα δώσουν έτσι. Ήδη την έδωσε στο διαδίκτυο. Ωραία. Αν θέλουνε, αν θέλουνε. Το ανεβάσατε πάτε στο λογαριασμό σας. Ναι. Στο Facebook. Όσοι φίλοι ακούνε μπορούν να μπουν στο λογαριασμό του Πάτερ. Είναι Πάτερ Βασίλειος Σάββας Εξουζίδης. Με μικρά γράμματα. Με μικρά γράμματα στα ελληνικά για να το διαβάσετε. Θα το ανεβάσουμε και εμείς. Και στις πρόμενες πτήσεις στην ομάδα τη δική μου, και στο Λίπερο. Να διαβάσω φυσικά ένα, να διαβάσεις, βέβαια, ένα από την. Όχι όλη την προσευχή. Φυσικά να διαβάσεις. Αφού πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για το Πάτερ, ότι θέλετε να ρωτήσετε και απορία ότι υπάρχει. 2310-287-888. Οι φίλοι που θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά και να στείλουν την ερώτησή τους στον Πάτερ Βασίλειο, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Πες μου, να διαβάσω ένα μέρος της προσευχής. Ένα μέρος. Αυτό είναι για τα παιδιά και τις πανελλαδικές. Ναι, ναι. Ωραία. Πανελλαδικές και ενδοσχολικές. Μάλιστα. Εξετάσεις. Πολύ ωραία. Χριστέ μου, σε έχεις τυφλή να αναβλέψουν. Κοφάλαλοι να μιλήσουν. Κάποιον που ήταν επάνω σε ένα κρεβάτι 38 χρόνια ολόκληρα, τον έκανε να τρέχει σαν ελάφι. Κύριε, όταν η βάρκα ήταν έτοιμη να βουλιάξει από τον αέρα και την τρικυμία και θα πνίγονταν οι Απόστολοι, άπλωσε το ευλογημένο χέρι σου και σταμάτησε αμέσως ο αέρας και οι τριγμοί και σώθηκαν οι Απόστολοι. Αυτό το χέρι σου Χριστέ μου άπλωσε στην καρδιά μου για να είμαι ήρεμη, ήρεμος, αφοσιωμένη, αφοσιωμένος, ανάλογα με το πρόσωπο που διαβάζει, την ώρα της μελέτης. Το μυαλό μου να είναι σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, για να καταγράφονται με απόλυτη ακρίβεια στη μνήμη μου όσα μελετώ. Κύριε, εσύ θα μου δώσεις τη δυνατότητα με τη χάρη σου να γράψω στο τετράδιο σε γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις ή σε πανελλαδικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία. Χριστέ μου, εσύ όταν ήσουν 12ετής απαντούσες στους ιερείς με απόλυτη ηρεμία στα ερωτήματά τους. Έτσι να πετύχω εκεί εγώ. Αν κάποιο σκοτεινό πέπλο καλύπτει το μυαλό μου, διάλυσε το με το χέρι σου για να γράψω όλα εκείνα που με πολύ κόπο και ξενύχτια μελέτησα. Χριστέ μου, εσύ είσαι η δύναμή μου, εσύ είσαι η προστασία μου. Μόνο εσύ να με καθοδηγείς στο δύσκολο βηματισμό μου στις ημέρες των εξετάσεων και σε όλη τη ζωή μου. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στις εξετάσεις, φίλοι και φίλοι, φίλοι μαθήτρια και φίλοι μαθητοί. Με ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον και σεβασμό πατήρ Βασίλειος. Εξαιρετικό, πάτερ. Πολύ ωραία είναι. Εξαιρετικό και θα βοηθήσει όσα παιδιά ετοιμάζονται για πανελλαδικές. Και όχι μόνο και για άλλες εξετάσεις. Να για οποιασδήποτε εξετάσεις θα βοηθήσει τα παιδιά αυτή. Αύριο η ώρα 7 μάλιστα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου γίνεται ειδική λειτουργία για τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Σύντομη λειτουργία να έρθουν τα παιδιά. 7 το απόγευμα. 7 το απόγευμα. Μπράβο. Αύριο. Ωραία. Ναι, Τετάρτη. Ωραία. Καλά κάνεις και το λες, πάτερ. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση, πάτερ, τώρα. Πιστεύετε πως η πολιτική με ήττα και η εκκλησία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους στην σημερινή κοινωνία μας? Τι εννοώ? Πρέπει η εκκλησία, ας πούμε, να παίρνει το λόγο σε κέρια ζητήματα τα οποία αφορούν το καλό της πατρίδας μας, ας πούμε για το μακεδονικό? Βεβαίως. Πρέπει να τοποθετείται η εκκλησία και ή, βέβαια, ή να το πούμε λαϊκιστή, πρέπει να κάνει τον Κινέζο, με συγχωρείς. Πρέπει να σε θέματα πίστεως, πατρίδος, θρησκεία, η πατρίδα, αυτό είναι ενωμένα. Αλληλένδετα είναι. Ένα είναι. Εάν δεν είχαμε εμείς την πίστη, θα ήμασταν παραδομένοι εδώ και εκεί. Ναι, αλλά κάποιοι δώσανε το ευλογημένο, όπως το είδες, όνομα της Μακεδονίας μας. Λάθος ήτανε. Σε ένα άλλο κρατήδιο. Πολύ λυπάμαι, πολύ πονάω. Δεν ανακατεύομαι στην πολιτική, αλλά πολύ πονάω για το θέμα αυτό. Πάρα πολύ πονάω. Μα είναι δυνατόν? Εγώ πονάω πάρα πολύ. Μόνος ή πονάς, πάτε. Ναι. Εκατοντάδες χιλιάδες συνέλληνες σε αυτό το θέμα αντέδρασαν. Ναι, ναι, ναι. Και επέλεξε η κρατική τηλεόραση. Η κρατική τηλεόραση, πρόσεξε, πάτε. Η κρατική τηλεόραση που την πληρώνω εγώ, εσύ, όλοι μας.
να μην δείξει την μεγαλειώδη συγκέντρωση του συλλαλητήριου που έγινε εδώ στην πόλη μας. Πόνησε. Το έδειξε μόνο το TV Βεργίνα. Το TV Βεργίνα, αν θυμάμαι καλά. Τάσο μου, τα ξέρω, και τάσο. Δεν το έδειξε η τηλεόραση της ελληνικής ραδιοφωνίας, τηλεόραση, η ΕΡΤ, δεν έδειξε ούτε μισό πλάνο, πάτε. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι. Αν είναι δυνατόν. Ειλικρινά λυπάμαι. Ναι. Νομίζω ότι χωρίς να θέλουμε να έχουμε καμία μορφή εκδικητικότητας. Εγώ αγκαλιάζω όλους τους πολιτικούς, δεν έχω πρόβλημα. Απλά, δεν συζητάμε, ναι. Απλά ο λαός αντέδρασε γι' αυτό και φάνηκε στις πρόσφατες εκλογές, πάτερ Βασίλη, για το τι συνέβη. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω αν είναι να τρέψει η κατάσταση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι το κακό έγινε και δεν γυρίζει πίσω. Μακάρι, να δούμε τι θα δούμε. Κάτι άλλο, πάτερ. Αυτοί που λένε ότι νηστεύουν, ναι, κάνουν νηστεία, δηλαδή Τετάρτη, Παρασκευή, 40 μέρες πριν το Πάσχα, βεβαίως, το 15 Αύγουστο, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Ναι. Και νηστεύουν μόνο διατροφικά. Αλλά δεν νηστεύουν από τις σκανδαλιές της καθημερινότητας μες στη ζωή μας, που είναι εκατοντάδες, ξέρεις καλύτερα από εμάς. Νηστεία φαγητού, με τα μάτια μας, διάβασμα, θέλει πολύ προσοχή. Το φαγητό τι είναι, τίποτα δεν είναι. Δεν τρώω, μπορεί να μην τρώω κρέας, αλλά τρώω μια σουπιάρα φασόλια. Το ίδιο είναι. Όχι, νηστεία πρώτα είναι συγκράτηση της γλώσσας. Τα πάθη μας, να σβήσουν τα πάθη μας την περίοδο αυτή και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, βέβαια. Αυτό είναι πιο δύσκολο, πάτερ, αυτό να κάνει. Αγώνας είναι, ένας συνεχής αγώνας είναι. Η ζωή μας είναι ένας συνεχής αγώνας. Και μακάρι η νηστεία να είναι και συγκράτηση της γλώσσας, των παθών και ένα σωρό άλλων πραγμάτων. Βεβαίως. Και αν από την νηστεία του φαγητού εξοικονομούμε κάτι, να το δίνουμε σε οικογένειες που έχουν απόλυτη ανάγκη. Σωστό. Και εκεί θέλω να επικεντρώσουμε το θέμα. Σωστό. Βεβαίως. Όχι, εγώ δεν μ' αρέσει αυτοί που λένε εγώ δεν έφαγα κρέας 40 μέρες. Αλλά έφαγες το γείτονά σου. Ναι, αλλά αδίκησες. Αδίκησες. Δεν είναι αυτό σωστό, όχι. Ναι, αλλά έβρισες. Λάθος. Είπαμε γλώσσα. Πιο καλά να μην έκανες αυτά, πιστεύω, και να τρώγες κρέας. Και βέβαια, ναι. Αλήθεια είναι. Κατάλαβες, πάτερ. Τι το θέλω εγώ όταν κατέστρεψα το γείτονά μου και έκανα και την νηστεία. Όχι, δεν είναι αυτό. Σε όλα τα επίπεδα η νηστεία πρέπει να είναι. Και σε θέμα να διαβάζουμε βιβλία καλά, πνευματικά βιβλία την περίοδο αυτή. Μάλιστα. Να εκκλησιαζόμαστε. Εάν δεν εκκλησιαζόμαστε, τι είναι, άχρηστο είναι. Θέλει πολύ φροντίδα. Ο χριστιανός βρίσκεται σε εγρήγορση καθημερινή, όχι σε μια περίοδο μόνο. Άρα όταν νηστεύουμε, να μην μιλάμε για πάω κάρισμα αυτόν εδώ πέρα. Όχι, θα μιλάμε για τον Παπαδόπουλο. Δεν πειράζει. Όχι, τάσο μου. Θα πάμε προς τα κάτω, πάτε. Στην κόλαση θα πάμε. Ξέρω εγώ τι σε λέω. Μίλες έτσι. Μα όταν. Μα αυτόν εδώ πέρα δεν αντέξει. Ξέρει. Εσύ ακούς τώρα σήμερα, μα βλέπει έτσι, είναι μου σύζυγο. Ξέρει ο Θεούλης. Άμα ακούσει άλλε εκπομπέ, κάθε μέρα θα μα αφορήσει. Από πάνω ξέρει, μη σε αγχωρίζει. Να είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Συγγνώμη τώρα. Άμα δεν νηστεύουμε, μπορούμε να μιλάμε για πάω χιάρι. Πάντως δεν πειράζει αυτό. Το είπα, να δεν συγκρατιούμε. Εγώ θέλω να νηστεία αληθινή να είναι νηστεία αληθινή. Ξέρεις γιατί το λέω. Ναι. Ο φίλος του Άρη τώρα. Τι πράγμα. Έχει αποθυμένο μέσα του. Αυτό είναι κακό να έχει αποθυμένο. Φέραμε τον άνθρωπο για τον Άρη το λέει. Εντάξει, είναι και εκπομπή τέτοια. Μήπως εσύ έχεις τα αποθυμένα. Να μπράβο, πάτερ. Μπράβο. Τον διάβασες, τον διάβασες. Ενδοσκόπηση έκανες. Μπράβο, πάτερ. Μπράβο, αυτό έχει το αποθυμένο, σωστό. Είδε, εγώ δεν είπα τίποτα. Είναι καλό παιδί. Είναι, ότι είναι. Να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Τίποτα, το έφαγε. Το καπάκι το έφαγε, άστο. Να το κόψω, κόψω, Βασίλη. Σταμάτα, όχι. Είναι 50 έτη κοντά. Δεν έχουν κατακτήσει έναν τίτλο. Τι να κάναμε, γιατί. Ναι, άλλο θέλω να πω. Αυτό αυτομάτω. Υπομονή όμω δημιουργεί μία ένταση μέσα σου, ένα θέλω το οποίο δεν μπορείς να το εξωτερικεύσεις, ναι, κατά έξω, αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό που θες. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά. Πώς εσύ συμβουλεύεις τώρα, πώς συμβουλεύεις αυτούς τους ανθρώπους να ερεμούν την ψυχή τους, να μην, ρε παιδί μου, βγάζουν αυτή την κακία που βγάζουν για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ας πούμε, το ποτάμι και το κύπελο και δεν χαρήκαν αυτοί καθόλου. Ναι, πώς μπορούν να ερεμούν την ψυχή τους, ναι. Ένα, να απαντήσω, ναι. Σου είπα το περιστατικό.
Καλά, εγώ τα πιάνω, αλλά ξαναπέστα. Παρακούδες τον αγώνα Άρη Ατρόμητο. Ναι. Και έβαλε γκολ και πανηγύρισες. Και χάρηκα. Ναι. Και ο γαμπρός τι είπε. Μούστρωσαν. Είδες από κάτω τον έχει τον άλλον. Άρα τι λέω εγώ. Είναι Θεσσαλονίκη, ομάδες Θεσσαλονίκης. Ναι. Καλό θα είναι να έχουν μια επικοινωνία. Ναι. Δεν είναι άσχημο πράγμα. Ναι, και ο Ηρακλής ο ευλογημένος και εκείνος να δει στα, στα επάνω του λιγάκι λιγάκι. Να έρθει, αλλά δεν το για βλέπω. Σήμερα θα το ευκαιρίσει. Στον μπάσκετ, στο μπάσκετ πάει, πάει καλά ο Ηρακλής. Ανέβηκε. Ναι, τα μαθαίνω. Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε τώρα. Ο κύριος Μπουτάρης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που είναι και Αριανός και βοήθησε πολύ τον Άρη στο μπάσκετ. Με λεφτά έχωσε πολλά χρήματα. Ανέβασε ο άνθρωπος μία φορά τη σημαία του ΠΑΟΚ γιατί κέρδισε το πρωτάθλημα και μία φορά για μια μέρα που πήρε το κύπελο την ανέβασε στο Δημαρχείο. Και πήγαν κάποιοι άγνωστοι, θα τους πω εγώ, που ξέρουμε ποιοι ήταν τέλος πάντων, και κατέβασαν τη σημαία στο Δημαρχείο του ΠΑΟΚ και τη σκίσανε με κακία, με το μαχαίρι. Λάθος. Κακό δεν είναι. Η σημαία είναι να την δεχόμαστε πραγματικά. Μπράβο, να την προσκυνούμε, να την. Πώς, δηλαδή, άμα πάρει ο Άριζα με την ανεβάζει, σήμερα την ανεβάζει. Γιατί να τη σκίσει. Κάποτε όταν. Και ο Ηρακλής, άμα κερδίσει ένα τίτλο, γιατί να μην μπει και του Ηρακλή σημαία στο Δημαρχείο για μια μέρα. Αυτό λέμε. Κάποτε όταν είχαμε τον Εθνικό Ήμου και αν βρισκόμασταν, ύψαν τι σημαίε. Προσοχή στεκόμασταν παντού, όπου κι αν είμαστε. Αυτό το μάθαμε στο στρατό. Βεβαίως, ναι. Στο στρατό, όταν νεοσύλλεκτη την εκπαίδευση στο Σπάρτη, εγώ παρουσιάστηκα 6 μήνες στο ΚΕΜΗ μου να εκπαιδευτεί, οδηγό με κάναν. Τα πρώτα που μας μαθαίνανε ήταν κλαρίνο, κλατ. Σεβασμό. Προσοχή στη σημαία. Σημαία. Βεβαίως. Σε κάθε τον περιπτώσει. Η σημαία της Ελλάδος όμως. Όχι τη σημαία του ΠΑΟΚ. Της Ελλάδος. Αλήθεια, ναι. Καλά συμπληρώνεις, εντάξει. Ναι. Η κάθε σημαία. Τι πράγμα είναι. Έλα, πάτερ. Άσο, μην το χαλάς τώρα. Ναι, μπράβο, πάτερ. Μα δεν το χαλάς. Μα η κάθε σημαία αντιπροσωπεύει κάτι. Ναι. Τώρα μην κοιτάς σημαία του Άρη. Είναι το έθνος, ρε φίλε. Το έθνος με τον ΠΑΟΚ βάζει και τον Άρη. Τον Άρη δεν το βάλε. Ο Άρης έβγαλε το αυτό και έβαλε ένα σκύλο. Έχει ένα μπουλντόγκ. Ναι, ναι, πω. Είδες τι προβοκάτορας είναι, πάτερ. Προβοκάτορ. Να ευχηθούμε και οι τρεις ομάδες. Να γίνουν. Να το ευχηθείτε, πάτερ. Καλά. Τι να κάνουμε. Σωστό. Δεν είναι ευχή. Να το πάτε. Τι παπάς είμαι εγώ να ευχηθώ. Βέβαια, βέβαια θα, να μην ακούω την εκπομπή. Ο γαμπρός και η κόρη μου. Όχι, βλέπω. Δεν ξαναμπαίνει σπίτι, πάτερ. Δεν ξανα. Θα πας να χτυπήσει η πόρτα. Θα σε κλειδώσω, πάτερ. Όχι, όχι. Θα πάει να χτυπήσει και κάπως δεν ακούνε, μάλλον. Ωραία, είναι έτσι. Πρέπει λίγο και να δώσουμε και ένα τόνο έτσι. Είναι πολύ προσεκτικό και τυπικό. Τα καταγράφει όλα. Έχει τον υπολογιστή εκεί για την ομάδα. Όλα. Είναι αγάπη αυτέ. Δεν το συζητάμε. Είναι απασχόληση. Εγώ αγαπώ την εκκλησία, το έργο μου. Και αυτό είναι πολύ. Είναι θεολόγο. Είναι ο καλύτερο καθηγητή. Α μην ακούνε. Και αν ακούνε οι καθηγητέ, αλλά δεν με πειράζει. Μάλιστα. Είναι αληθινό καθηγητή. Σε γυμνάσιο είναι. Στο γυμνάσιο δεν στο. Α, εκεί είναι. Α, βεβαίως, ωραία. Ναι. Ωραία. Όταν εγώ ήμουν διευθύντη, τον είχα καθηγητή. Ωραία. Άμα θα μεγαλώσει η Παναγιωτούλα, θα. Γιατί όχι. Γιατί θα την έχει ο γαμπρός δηλαδή. Θα την έχει. Επαοξή είναι. Καλό βαθμό θα πάρουμε. Είναι, όχι, δεν θα πάρει γι' αυτό. Είδες πως σκέφτεται, πάτερ, για να σου δείξει. Για να σου δείξω τι είναι οι παοξίδες. Είναι καλοί άνθρωποι. Ναι. Πάντα. Σε παρακαλώ. Καλή. Σε παρακαλώ. Όταν κοιμούνται μάλλον. Ξέρεις τι γίνεται εδώ πάντα κάθε μέρα με αυτό να δω. Έτσι, άστε τώρα. Τώρα είμαστε ήσυχοι που είσαι εδώ. Βλέπω ότι έχετε αγάπη μεταξύ σας. Είναι αμφίδρομη. Ναι, άμα το δω δεν τρώω. Α, εντάξει. Δεν το λέει και ρέψει. Δεν το βλέπεις, έχει ρέψει, πάτερ. Ναι, ναι, το βλέπω. Λοιπόν, θα περάσουμε και στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί βλέπω 9.30 ώρα. Θα έχουμε άλλα 20-25 λεπτά μετά στη διάθεσή μας εδώ πέρα. Μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνω, όσοι μπορείτε να προσφέρετε στο κοινωνικό παντοπολείο και κοινωνικό φαρμακείο εδώ του Πάτερ Βασίλειου στο Ασβεστοχώρι, καλό θα είναι να φέρετε εδώ οτιδήποτε θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την κατάσταση στη Λέοντο Σοφού 18, έτσι. Στον έκτο όροφο που είναι τα γραφεία του Λίμπερο. Να τα αφήσετε εδώ πέρα, ή το πρωί άμα είναι στη Μαριλίζ, ή το απόγευμα εδώ πέρα στον Νικολίπτη. Θα τα μαζέψουμε όλα και θα τα στείλουμε στον Πάτερ Βασίλειο και πιστεύουμε έτσι να έχουμε έστω και εμείς ένα μικρό λιθαράκι, πολύ μικρό, έτσι, να έχουμε μακάρι να μπορέσουμε συνεισφέρει και εμείς. Να συνεισφέρουμε και εμείς για τους όπως οικονομικά το αδύναμους συμπολίτες μας. Έτσι. Όπως το κάνει φυσικά, να μην ξεχνάμε. Το κάνει πολύ ο Γιώργος Ματζούκης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Με την αρρωγή και με την αρρωγή. Με την αρρωγή που είναι 40 οικογένειες, αν θυμάμαι καλά.
Και μπράβο τον Γιώργο, γιατί έχει και έτσι περισσότερες κοινωνικές ευαισθησίες. Ηρακλειδέας είναι, θα μου πεις, εντάξει. Ο άνθρωπος αδύναμος, ας πούμε, σαν... Και τι είσαι εσύ, είμαι κι εγώ πάντα, τι να κάνω. Τι να κάνω κι εγώ. Και, λοιπόν. Και κοίταξε να δεις τι έχω πάθει εγώ τώρα. Ενώ πάντα είμαι με τους αδύναμους, τους ασθενέστερους, με τον Άρη δεν μπορώ να είμαι. Νάτος, νάτος πάλι πάντα. Θα έρθει ο Άρης, μη στεναχωριέσαι. Θα έρθει που θα γίνει κι αυτός αδύναμος. Θα έρθει. Όχι. Θα έρθει. Θα να μην γίνει. Να γίνει. Αν δεν γίνω εγώ δυνατός, θα γίνει αυτός αδύναμος, πάτερ. Όχι, όχι. Έτσι, άντε, ας γίνουμε και δύο δυνατοί. Εμείς είμαστε αδύναμοι. Λοιπόν, μετά από αυτό την εκπομπή πρέπει να έρθουμε να εξομολογηθούν. Όχι. Και οι δύο. Δεν είπαμε τίποτα άσχημα. Δεν είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Βασίλη, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο. Στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Πάλι 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια γραμμές δικές σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ράδιο Μαρμίτα. Σήμερα με άλλο ύφος. Έχουμε τον Πάτερ Βασίλη. Εδώ πέρα στην τροφιά παρέτσα μας από τις 8 που μπήκαμε στο στούντιο. Για ένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι, βαριά-βαριά. Θα είμαστε ακόμα στην τροφιά παρέτσα μαζί σας. 23, 10, 2, 87, 888. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και εμάς και τον Πάτερ Βασίλη φυσικά, οτιδήποτε απορίες υπάρχουν, θα είμαστε για 20 λεπτά ακόμα εδώ πέρα για να σας τις λύσουμε. Χρωστάμε δύο υποστηρικτές της εκπομπής, δεν τους αναφέραμε, να τους πούμε και πάμε λίγο στα θεματάκια μας λίγο. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το πρατήριο Υγρό Καυσίμου και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του Χλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει πάντα το πετρέλαιο στις παραγγελίες σας στην ώρα του. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο Υγρό Καυσίμων Τεχνική Δισάκ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Τέλος, άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι το κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Καλά ακούσατε, ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ, στο κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη και αυτό το κατάστημα, δίπλα του γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2310-616-999, θα το σηκώσει η Χρυσοχέρα, η φίλη μας η Πόπη. Και θα κλείσει το ραντεβού σας για να σας κάνει κούκλους και κούκλες. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 10 λεπτάκια έχουμε ακόμη. Έτσι, για όποια ερωτήματα έχετε εσείς για τον Πάτερ. Εγώ ήθελα Βασίλη. Μια ερώτηση να κάνω. Εδώ πέρα Πάτερ. Είσαι. Κάθε πότε Πάτερ πρέπει να εξομολογείται ένας πιστός? Τακτικά. Τακτικά όταν λες. Και ανάλογα με τις αμαρτίες που έχει κάνει. Μάλιστα. Τη ζωή την οποία κάνει. Βέβαια, πρώτο Χριστουγέννων, πρώτο Πάσχα, πρώτο 15 Αυγούστου. Επιβάλλεται. Και Θεία Κοινωνία πότε πρέπει να παίρνει? Και κάθε μέρα, αν θέλει να κάθε κοινωνία. Μέρα. Και κάθε μέρα, βεβαίως. Ναι, αλλά πρέπει να εξομολογείται πρώτα, έτσι. Όχι. Όχι. Αν ήταν κάθε Θεία Κοινωνία να εξομολογείται, τότε δεν θα καθόμαστε εμείς όλοι μέσα με εξομολόγηση. Μάλιστα. Ανάλογα με τη ζωή την οποία κάνει ο κάθε Χριστιανός. Αυτός εδώ που με κολλάει εμένα εδώ πέρα κάθε μέρα και με κάνει να αμαρτάνω. Δεν αμαρτάνεις. Δεν αμαρτάνεις. Σε προτρέπει. Σε ναι, με κολλάει ρε παιδί μου, με συγκλίζει. Σε συγκλίζει για το καλό. Μήπως να το γίνεις καλύτερος. Πάτε. Μπράβο Πάτερ. Άρα μπορώ να το κάνω και εγώ καλό τέτοιο. Ναι. Βεβαίως. Εντάξει, άρα δεν έχω αμαρτία. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Δίνεται αγάπη και παίρνετε αγάπη. Προσπαθώ να το κάνω αργιανό, να το κάνω καλό, αλλά δεν το ξέρω. Δεν γίνεται. Αυτό δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Πιο εύκολα είναι να ξημερώσει τώρα παρά να γίνει αργιανό αυτό. Και το αντίστροφο. Όλα γίνονται. Δεν είναι απόλυτα αυτά. Αυτό δεν είναι απόλυτα. Μόνο όταν θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Ω Παναγία μου, εντάξει. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, ρε παιδιά. Ωραία. Το όνομά σου, αν θέλει, αν και νομίζω γνωστή φωνή. Το όνομά μου. Μαρίνο. Έλα, ρε Μαρίνο. Έλα, ρε Μαρίνο. Σήμερα είπα γνωστή φωνή. Μαρίνο, σήμερα έχουμε εκλεκτή συντροφιά. Έχουμε τον αγαπητό Πάτερ Βασίλειο. Ναι, άκουσα, Τάσο. Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια. Πρέπει να σας πω που φωνάξατε τον Πάτερ και είπε αυτά τα πράγματα για να βοηθούμε και τα λοιπά. Και
αυτό πρέπει να γίνεται λίγο πιο τακτικά. Ναι. Όχι μόνο από εσάς. Ο κύριος Μαρίνος είναι από την Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη μας ακούει. Λίγο την Εκκλησία τη χρειαζόμαστε. Έχουμε λίγο απομακρυνθεί, αλήθεια είναι. Και πρέπει λίγο να ξαναπλησιάσουμε στις παραδόσεις μας και στην πίστη μας. Για να πάμε καλύτερα και σαν κοινωνία και σαν έθνος. Εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω, Τάσο, ναι, αν υπάρχει, ας πούμε, κανένας λογαριασμός να βάλουμε τίποτα χρήματα και ο πάτερ ό,τι θέλει ας ψωνίσει από εκεί και πέρα και ας τα δώσει στους ανθρώπους. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κοίταξε τώρα, το καλύτερο θα ήταν όταν θα κατέβεις στη Θεσσαλονίκη, ναι, για ευνόητους λόγους, για να μην, ναι, είναι... Πούνε, γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Έτσι, έτσι, καλά, καλά, και αυτό γίνεται. Εντάξει, όταν θα κατέβεις στη Θεσσαλονίκη, πούμε... μπορείς να, ναι, κάνεις τη δική, ναι, σου συνεισφορά, να πάρεις, ναι, να πάρεις ένα σούπερ μάρκετ, τι αντέχει, ναι, το πορτοφόλι σου, τι περισσεύει, να πάρεις δύο πακέτα, ναι, μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι, ναι, μία φακή, ένα φασόλι, κάτι, ένα χαρτί, ό,τι μπορείς, και να το φέρεις, ναι, εδώ να βοηθήσουμε το, ωραία, κοινωνικό παντοπολείο μας. Να, ναι, βοηθήσει, όταν έχεις τίποτα φάρμακα που σε περισσεύουν, δεν τα χρειάζεσαι, ή αν μπορείς να πάρεις ένα κουτί ασπιρίνη. Πάρτο να βοηθήσουμε, ναι, τους συνανθρώπους μας, να ενισχύσουμε το, μπράβο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο που έχουμε αυτό, στο ασβεστοχώρι. Αυτό θα καλύτερο, ήταν το καλύτερο. Καλύτερο είναι αυτό που λέει, όντως, εγώ αυτό πιστεύω. Φίλε Μαρίνο. Εντάξει, ωραία, ωραία. Και αυτό γίνεται, εντάξει. Αυτό έχω καλυφθεί. Ναι. Εντάξει. Τώρα για μεταγραφές και τέτοια, από αύριο θα τα πούμε. Αυτά. Εντάξει, εντάξει, μεταγραφές υπάρχουν. Έχουμε θεματάκια αύριο. Αύριο και αύριο μέρα είναι. Ναι, ναι. Ξεκινάνε να παίζουν πολλά ονόματα. Ναι, στον ΠΑΟΚ ο Σίλβα έρχεται στη Θεσσαλονίκη, λέει, ο Βραζιλιάνος, γι' αυτό έκανε, ναι, και το post ο Γιώργος Σαββίδης, ναι, χθες με τις Βραζιλιάνικες σημαίες. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη, ωραία, και ο Λάζαρ Μάρκοβιτς. Ο Μάρκοβιτς. Αυτό είναι καινούριο, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Θα τα λέγαμε, ναι, αύριο αυτό. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εντοπίστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Έτσι. Ο Διεθνής Σέρβος, Διεθνής Σέρβος Extreme, έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε... Λοιπόν, ωραία. Καλό βράδυ. Θα σας ενημερώσουμε αύριο, γιατί σήμερα το ύφος της εκπομπής είναι διαφορετικό. Αύριο, ναι, σκοτωνόμαστε σε εισαγωγικό. Όχι, όχι, καλά κάνατε και φωνάξατε τον Πάτερ, αυτά πρέπει να γίνονται. Ο Πάτερ νομίζω ότι πρέπει να του άρεσε και θα ξαναέρθει ο Πάτερ. Όποτε αγαπάει, η πόρτα εδώ, το δικό μας το βήμα είναι ανοιχτό για τον Πάτερ Βασίλειο. Και για τον οποιοδήποτε έχει καλή προαίρεση να βοηθήσει. Μπράβο. Πάντως συγχαρητήρια και σε εσάς, έτσι, και στο σταθμό, ας πούμε. Αυτό το πράγμα με έκανε εντύπωση. Μπράβο. Μπράβο. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Άντε, ο καλό Τάσος, βράδυ, παιδιά, καλό βράδυ. Είναι ο υπεύθυνος για αυτό καλά το πράγμα, να μην λέμε ότι. Εντάξει, και ο Πάτερ που δέχτηκε, και εσύ που ήρθε στην παρέα μας σήμερα. Γιατί άλλος μπορούσε να πει, αν θα είσαι με τον Πάτερ, εγώ θα λουφάρω. Μπράβο σου που ήρθες και εσύ, γιατί έχεις τα προβλήματά σου. Εντάξει, τα προσωπικά χαρά σου, δεν τίποτα ήσουν πολύ καλά στην υγεία μια σου τελευταία και μπράβο σου που είσαι. Από Αλεξανδρούπολη έχω βοηθούσει εγώ. Ναι, ναι. Σοβαρά. Ναι. Μπράβο. Πήγα γάμο, έκανα στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Η κοπέλα είναι από την Αλεξανδρούπολη. Είναι. Πολύ ωραία. Αυτή μας βοηθάει τακτικά. Ζουν εκεί, ζουν εκεί. Μπράβο. Ασβεστοχωρίτης, παντρεύτηκε εκεί και ζουν εκεί. Μπράβο. Ναι. Πήγα στο γάμο του Θεού και με βοηθούν στο φαρμακείο. Μπράβο, πάτερ. Βέβαια, ναι, ναι. Μπράβο, πάτερ. Εγώ πολύ χάρηκα που μου είπες μια ιστορία μέσα στο αυτοκίνητο, που μαγείρεψε μια μέρα η κόρη σου, μια μέρα μια γειτόνισσα, μια μέρα μια άλλη, για έναν άνθρωπο που είχε πρόβλημα υγείας. Ναι, πολύ έτσι. Αν δεν έχεις πρόβλημα και δεν βαριέσαι, ναι, θα ήθελα να το ακούσει, ναι, ο κόσμος λίγο αυτό. Ναι. Γιατί είναι ένα... Ειλικρινά, εγώ συγκινήθηκα, πάτερ, μέσα στο αυτοκίνητο. Πραγματικά με συγκίνησε με στο αυτοκίνητο, γιατί κατεβαίναμε τα σβεστοχώρη μέχρι να ακούσουμε και εμείς που δεν ακούσαμε. Θα ήθελα ο κόσμος λίγο να το ακούσει αυτό. Ναι. Και είναι και ο τρόπος που το λέει ο πάτερ, που πραγματικά θα σας συγκινήσει και εσάς, πιστεύω. Ας το πει ο πάτερ. Λοιπόν, ένας συνάνθρωπος μας έκανε μεταμόσχευση μυελού και κάποιος από την Αθήνα του είπε, γιατί ένας που κάνει μεταμόσχευση μυελού, το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι πολύ αδύναμο. Είναι αδύναμο. Στο μηδέν. Ναι. Και πρέπει να τρώει ειδικές τροφές, ειδικά φαγητά. Είχε μία λίστα φαγητών και ήρθε στο φαρμακείο. Λέει τον πατέρα Βασίλειο, εγώ είμαι. Από Αθήνα ήταν. Από Αθήνα, ναι. Και λέει, ορίστε, τον πατέρα Βασίλειο, εγώ είμαι. Εσύ θέλω να με ταΐζεις, λέει.
Έτσι μου είπε. Τότε είπα, Στέλιο Τσιπουρίδη, η γυναίκα σου δέχεται να μαγειρεύσει. Ναι. Γιώργο Μαρουλά, δέχεται γυναίκα σου. Γιώργο Μίλκα, θέλει γυναίκα σου. Ναι. Παίρνω και την κόρη μου. Βουλά, ένας συνάνθρωπός μας έχει ανάγκη από ειδικά φαγητά. Θα μαγειρεύεις, σε παρακαλώ, όταν σε ζητάω. Εγώ θα κάνω τα έξοδα. Ναι, μπαμπά. 3-4 εβδομάδες τον ταΐσαμε όλοι. Τώρα πάλι βέβαια πήγε στην Αθήνα, στους γονείς του. Πάλι είναι στο Παπα-Νικολάου. Με το καλό, αν θα βγει, πάλι θα συνεχίσουμε να τον ταΐζουμε, τον άνθρωπο αυτόν. Με όλη μας την καρδιά, πραγματικά δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, το οποίο, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα. Ότι με την μικρή συμμετοχή όλων μας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Βεβαίως. Και αυτό θα το, επειδή είναι και της μοδός τώρα οι εκλογές, θα το παραπέμψω και θα το κάνω παραλληλισμό με τον τρόπο σκέψης που έχει ο Έλληνας στο να ρίξει την ψήφο του. Ο τρόπος σκέψης λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη, του Έλληνα είναι ατομική. Η σκέψη του είναι ατομική, δεν είναι ομαδική. Δηλαδή σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και έχει κριτήρια για να πάει να ψηφίσει, να ρίξει αυτό που θέλει να ρίξει στην κάλπη. Δεν σκέφτεται για τον συνάνθρωπό του, για τον συμπολίτη του. Δεν σκέφτεται ομαδικά, με λίγα λόγια. Όταν θα αλλάξει αυτό, αυτή η νοοτροπία, και δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, Πάτερ Βασίλη και Ζάχου, στον Έλληνα. Θα σου πω εγώ πώς θα αλλάξει. Επειδή πολύ δύσκολα αλλάζει κάποιος. Εσύ που έχεις παιδάκια. Θα είμαστε πολύ καλύτερα. Εσύ που έχεις παιδάκια, αυτό να το περάσεις στις κόρες σου. Και ο άλλος στα παιδιά του. Έτσι. Εμείς, ό,τι να είναι, το έχουμε. Ο Βλαστός έχει μεγαλώσει, έχει κάνει. Εσύ να περάσεις τα παιδάκια σου αυτό που λες. Σωστό αυτό. Τάσο μου. Σωστό αυτό και σε βάθος χρόνου μπορεί να αλλάξει. Έτσι, όπως το λες. Τάσο μου, η Εκκλησία έτσι ζητά σου. Η Εκκλησία βρίσκει τον πόνο και προσπαθεί να τον λύσει τον πόνο των ανθρώπων. Και εμείς ως κοινωνικό φαρμακείο, ιατρείο, παντοπολείο, αυτό το βρήκαμε έτσι. Αυτό κάνουμε. Έχουμε την έντιμη φτώχεια που προτιμάει να πεθάνει παρά να ζητήσει. Τους βρήκαμε αυτούς. Αυτό είναι. Και το δίνουμε κρυφά, ό,τι δίνουμε με απόλυτη εχεμήθεια. Αυτό είναι φοβερό που λέτε πάντα. Ναι, με απόλυτη εχεμήθεια. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες οι οποίες προτίμησαν να μείνουν αξιοπρεπείς από το να δεχτούν. Από το να επαιτήσουν, ας πούμε. Θα προτιμούν να πεθάνει η οικογένεια, ιδιαίτερος, η μία ιδιαίτερος. Και όμως οι δικοί μας, οι συνεργάτες μου, παίρνουν τα πράγματα και πήγαν στο σπίτι εκείνο χωρίς και ώρα που να μην φαίνεται. Ναι. Αυτό πάτε δεν έχει να κάνει απόλυτη με την οικονομική επιφάνεια που ενδεχομένως να είχε μία οικογένεια και κατά την περίοδο της κρίσης νωρίτερα ήταν. Να μην τα πήγε τόσο καλά. Όχι, γιατί ξέρετε, πολλοί βγάλανε αποθυμένα, αν θέλετε. Και λένε, α, αυτός είχε εργοστάσιο, είχε 50 οικογένειες, είχε 50 ανθρώπους, είχε στη δούλεψή του, έβγαζε τα λεφτά το ένα, το άλλο, το παράλλο. Δεν το λυπάμαι, λέει, τώρα. Αυτά νομίζω η Εκκλησία δεν τα υιοθετεί, έτσι. Όχι, όχι. Ανεξαρτήτως του οικονομικής επιφάνειας. Δεν ξέρω και τι έπαθε ο άλλος, ο άνθρωπος, και έπαθε αυτό που έπαθε. Βεβαίως, εμείς δίνουμε σε ανθρώπους που γνωρίζω. Άλλα κοινωνικά φαρμακεία παίρνουν το εκαθαριστικό. Εγώ είμαι το εκαθαριστικό σας βεστοχώρι. Τους γνωρίζω δηλαδή. Μπράβο, πάτε. Τους γνωρίζω. Δεν ζητάω χαρτιά. Ξέρω την οικογένεια. Ζω και κινούμαι μέσα στο χωριό. 44 χρόνια είμαι στο χωριό σας βεστοχώρι. Μπράβο, πάτε. Και για μένα είναι η ζωή μου. Αληθινά. Βοηθάει ο κόσμος στο βεστοχωρίο. Βεβαίως βοηθάει. Εγώ όταν μας δίνουν χρήματα στο κοινωνικό φαρμακείο και εγώ, επειδή δεν έχω μπλοκ εσόδων και εξόδων, έχω ένα ωραίο έντυπο, αν να ήξερα σας το φέρνα, δεν το σκέφτηκα. Ένα ωραίο, με γύρω-γύρω, στο πλαίσιο του εγγράφου αυτού του φύλου, έχω φάρμακα. Και στη μέση έχω δύο χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία εφάρμοσες, Αναστάσιε, τα λοιπά, ευχαριστούμε για τα 10 ευρώ που έδωσες. Μάλιστα. Και τα λοιπά υπογράφουμε εγώ και οι τρεις συνεργάτες. Μάλιστα. Και στέλνουμε αυτό το ευχαριστήριο στον άνθρωπο που μας έδωσε τα χρήματα. Μάλιστα. Έναν που έκανα ευχέλιο στο σπίτι του, με δίνει
έδωσε ό,τι έδωσε το ευχέλιο. Μου δίνει και 5 ευρώ για το φαρμακείο. Όταν έζησε το ευχαριστήριο, λέει: Ρε Μαρία, έλα δεις τι με έκανε ο Πάπα Βασίλης. Έλα δεις. Τι. Του είδα. Το παίρνει και το πάει στο Σύλλογο Γονείων και Δαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου. Και πήγα εκεί. Έκανα 2 λόγια, είπα στο Δημοτικό Σχολείο στα παιδιά και σε 2 εβδομάδες, σε μια εβδομάδα, μάζω 2 κούτες μεγάλες φάρμακα. Μπράβο, πάτε. Όλα με το καλό γίνονται, με συνεργασία γίνονται όλα τα οποία γίνονται. Πολύ ωραία όλα αυτά που ακούμε. Λοιπόν, φτάσαμε. Τάσο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας, ναι, σας ναι, ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εσένα προσωπικά και το Λίμπερο γενικά. Και εμείς ευχαριστούμε. Για αυτή την βοήθεια που με κάνατε, που είπαμε τον καημό μας και τα προβλήματά μας. Και από εκεί πέρα ο καθένας ας πράξει ό,τι ο Θεός τον φωτίσει. Άλλη μία φορά, επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα ήθελα να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο πού μπορεί να σε βρει και να φέρει τρόφιμα, φάρμακα και ό,τι είπαμε σε όλη την εκπομπή. Το κοινωνικό φαρμακείο είναι επάνω από το ΚΑΠΗ, στο κτίριο του ΚΑΠΗ, στο ασβεστοχωρίου, ναι, ναι. Και άλλος ασβεστοχωρίτης. Και έχουμε τηλέφωνο 2310-358-080. Άλλη μια φορά να το πεις, πατέρα μου. 2310-358-080 είναι το τηλέφωνο του φαρμακείου μας. Ωραία. Όποιος θέλει να συνεισφέρει και να προσφέρει, ακούσατε τους τρόπους που είπε ο πάτερ Βασίλης και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ιδίως μετά από μια τέτοια μεγάλη φορτούνα που πέρασε η χώρα μας. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, το φιλότιμο, η αγάπη μέσα μας και έστω ό,τι μας περισσεύει, 1-2 ευρώ, αντί να πάμε να τα παίξουμε στοίχημα ή να τα παίξουμε κίνο ή να πιούμε μια μπύρα, να πάμε να πάρουμε ένα κουτί ασπιρίνη, να πάμε να πάρουμε 5 πακέτα μακαρόνια, 2 σάλτσες, 3 ρύζια, 2 φακές, φασόλια και ό,τι άλλο μπορούμε για να βοηθήσουμε. Μία φορά να το κάνουμε. Το χρόνο φτάνει. Όλοι μας όμως. Φτάνει. Μας βλέπει και ο Θεός, νιώθουμε και εμείς καλά. Καθαρίζει και η ψυχή μας και νιώθουμε και εμείς καλά με τον εαυτό μας και παράλληλα βοηθάμε και εκατοντάδες συνανθρώπους μας που ενδεχομένως να είναι οικονομικά ασθενέστεροι. Να μην έχουν τη δυνατότητα ούτε να είναι ασφαλισμένοι και αυτοί και τα παιδιά τους, γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά που βοηθούνται από όλα αυτά που συζητήσαμε με τον πάτερ Βασίλη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η στήριξη, αυτή η βοήθεια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο νομίζω. Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τον πάτερ Βασίλειο από το Ασβεστοχώρι που βρέθηκε εδώ, που δέχτηκε την πρόσκλησή μου. Έτσι. Να τον ενημερώσω ότι η πόρτα και αυτό το βήμα είναι ανοιχτό πάντοτε. Ευχαριστώ. Οτιδήποτε χρειαστεί και είναι με καλή προαίρεση. Εμείς θα δίνουμε το βήμα και το λίμπερο και η δική μας εκπομπή και εγώ και ο Ζάχος να είστε εδώ, να τα συζητάμε. Όποτε θέλει, εδώ είναι η πόρτα. Να ενημερώνουμε τον κόσμο γιατί πολύ και ο κόσμος εισπράξαμε σήμερα και την αγάπη και την ευχαρίστηση του κόσμου έτσι. Για αυτή την εκπομπή. Και μηνύματα που είχαμε και στο διαδίκτυο, έτσι. Έτσι. Πολύ. Λοιπόν, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πάτερ. Να περάσουμε, λίγο, να περάσουμε και στους υποστηρικτές, να τους πούμε άλλη μια φορά. Τελευταία πριν κλείσουμε την εκπομπή, πρώτα και καλύτερα για το πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις το πορκίτο με ντόπια κρεατικά για χειροποίητες νοσημείας να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για άνω 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση, 23-15-20-555 το delivery. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας φυσικά την παραγγελία σας παίρνετε έκπτωση 10%. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Τη διεύθυνση να πούμε φυσικά, Παπάφη 205. Και το τηλέφωνο 2310-924-931 Mazda Αμανατίδης. Το Mazda έχει το μάστορά του. Πολύ ωραία. Πάτερ, υπάρχει καμιά γρήγορη προσευχή όταν με συγχύζει αυτός να τη λέω να ηρεμώ.
Καμιά γρήγορη προσευχή, έτσι. Δεν είπε τίποτα άσχημο. Μπράβο, πάτερ, μπράβο. Σήμερα δεν είπε. Ίσα-ίσα αυτός είπε. 8 μήνες, ξέρεις τι έχει πει. Αλλήλοντα βάρη βαστάζεται. Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο και μη φοβάστε. Θα το γράψω αυτό. Πού να το θυμάμαι εγώ που είπες. Δύσκολα με βέβαια. Υγεία και δύναμη να έχετε. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ μαζί σας. Αληθινή είστε, αληθινή. Βγαίνει με καρδιά, βγαίνουν αυτά τα οποία λέτε και πραγματικά. Είμαι υπερβέβαιος ότι ο κόσμος τα δέχεται ανεπιφύλακτα. Να είσαι καλά. Και εμείς αυτό προσπαθούμε. Να είσαι καλά, πάτε. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Λίγο αργότερα στις 12 η εκπομπή Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μείνετε συντονισμένοι στους 107,4 στον FM από Ράδιο Μαρμίτα, τον Τάσο τον Τρέγια, τον Ζάχο τον Γρηγοριάδη, τον Τρούλινγκ και τον Πάτερ Βασίλειο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.